Τώρα το Britney. Ωραία είναι και μελαχρινή. Πόσο χρόνο έχει πάει η Britney Spears? Η Britney Spears δεν θα είναι τώρα... 32. Δεν θα είναι 32 χρονό. Ε? Παραπάνω λέει ο Γιώργος. Αμάρε Γιώργο και εσύ, κάτι. Σαν τον Πουλόπουλο, όλους πιο πάνω. Την Britney δεν την είχα ότι θα επανερχότανε. Δηλαδή από εκείνη την περίοδο... Θα βγει ο τέτοιος κάτω τα χέρια από την Britney και θα κλαίει. Ναι, δηλαδή θυμάσαι τότε με την Britney που γινόταν ένας χαμός. Όλοι την κατηγορούσαν παπαράτσι, την κυμπήρουν, τα παιδιά της τα παίρνανε. Έπεφτε κάτω ξέρνα. Έπεφτε κάτω ξερή. Έπεφτε αυτό, ξύριζε το κεφάλι. Να δεις θα επανέλθει και η Lindsay Lohan. Η Lindsay Lohan δεν ξέρω, δεν με αφορά κιόλας. Α ναι, μόνο για την μόνο Britney. Η Britney την αγαπούσα και την αγαπώ. Εντάξει, δεν είναι και το πιο ταλαντούχο πλάσμα στον κόσμο, αλλά τέλος πάντων αυτά τι έχουμε να λέμε, τι έχουμε να κάνουμε. Τι πες κι άλλα για την Britney. Όχι, τίποτα. 31. Britney. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά της? 6, 5 και 6. Μικρομάνα, ε. Ένα μιζάρο για την Britney. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή Τετάρτη. Παιδιά, εγώ νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα πάει πολύ γρήγορα. Είχαμε επισκέψεις γι' αυτό. Γι' αυτό, ναι. Μια να μαζέψεις, μια να ξεσκονίσεις. Περνάει ο καιρός. Τι θα θες, έτσι είναι. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας σήμερα. Έχουμε ένα εξαιρετικό δώρο πέρα από τα υπέροχα νέα, τα πιο καλιαρδά της πόλης, μπορώ να σας πω. Και όλη τις... πολύ καλιαρδό σήμερα. Πολύ, πολύ πατακλά. Σημειολογική ματιά, όλο το από πίσω τη χθεσινή επίσκεψη. Βεβαίως. Αλλά αυτό το δώρο όταν μπήκα, κάνα ρόλι. Ακούστε, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σας έχουμε αρχικά ένα δώρο, το οποίο είναι το iPhone 4S. Μπράβο! Σε λευκό χρώμα. Έτσι, iPhone 4S. Αλλά δεν είναι έχω, μόνο παιδιά, αυτό. Αυτό το JBL, αυτό το οποίο, θέλω. Παιδιά, είναι... Ένα πράγμα το οποίο βγάζει ένα εξαιρετικό ήχο. Μπαίνουν όλα τα iPod και όλα τα iPhone, έτσι. Μπαίνει εδώ, σε αυτή τη θήκη. Παίζει εξαιρετικά και επίσης θέλω να σας πω ότι είναι και ασύρματο. Δηλαδή, άκου τώρα τι κάνει αυτό. Είσαι εσύ στον υπολογιστή, είσαι στα iTunes και θες να τα ακούσεις δυνατά. Ασύρματα αυτό συνδέεται. Το στέλνεις εκεί. Ναι. Και ανοίγει μόνο του. Ναι. Απίστευτο! Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πόσο ωραίο να κάνει και βγάζει εξαιρετικό. Δεν ξέρω πόσο κάνει αυτό, Μαργαρίτα. Και βέβαια έχει και σύνδεση και σου βγάζει και USB πίσω και κεραία τηλεόρασης. Και παιδιά μου, ακούγεται... Και πάτα τούτο. Εγώ. Ναι, πατάς αυτό. Εδώ. Και τι κάνει, έτσι. Αυτό τώρα δεν είναι. Είναι ναι, δεν είναι στην πρίζα. Αλλά πώς, όταν ας πούμε ξυπνήσεις είναι σνούζ. Έλα! Ναι! Έλα, είναι ωραίο το θέλω. Πες ρε Μαργαρίτα, πόσο κάνει. Υπέροχο design. Ναι. Λοιπόν, υπέροχο design, εξαιρετική ποιότητα και σας λέω, σας επαναλαμβάνω, ότι παίρνει iPhone, iPod, αλλά συνδέεται και ασύρματα με τον υπολογιστή σας για να μεταδίδετε σωστά την... Τις ειδήσεις. Το κοιτάει ο... Ωραία, JBL. Είναι. Εντάξει. Λοιπόν, όλο αυτό 90... θα γίνει...
90 11 405 411, αφήν μπήκε ενώ το όνομα τεπώνυμο σου στο 54 8 8. Έλα εδώ Μικέ, έλα εδώ, χαίρετε στον κόσμο παιδί μου. Το χαίρετε. Ξεκινάει η εκπομπή και εσύ. Σέξο, τι κάνεις σέξο, ζητιανεύεις παγιά. Ναι. Κοιτά το Μικέ μου, τι απεθαμένος πριν στο πω. Πάμε να το παίξουμε. Παίξ' το μου κι αυτό! Έτσι. Έλα, να δούμε λοιπόν, το κουιζάκι μας ξεχάσαμε από χθες. Αυτό λοιπόν το αγόρι, παιδιά, όσο και αν δεν το φαντάζεται κανείς... Κι όμως, μοιάζει! Έχει το πηγούνι το θεληματικό, μοιάζει. Ναι, μοιάζει. Εγώ δεν τον έχω. Έτσι. Είναι ο Ανδρέας Φουστάνος, ο προπέρσινός μου έρωτας. Εφέφε. Πέρσι δεν ήμουνα με το Φουστάνο. Πέρσι περνούσες μια περίοδο μοναξιάς. Πραγματικά. Λοιπόν, πάμε στο καινούργιο μας quiz, παρακαλώ. Ποιος είναι ο Βαλεντίνος? Α, ναι, καλέ, φαίνεται. Ναι. Πού μου και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 5488 ή τηλεφωνήστε στο 90 11 405 410. Αμάν, ναι, αυτό κάθε είναι. Κάθε μέρα ρε. Το λέω, δεν ξέρω τι κενό ήταν αυτό. Ωραία. 90 11 405 410, φήμη κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 54888. Πάμε να λοιπόν, το πάμε να το παίξουμε γιατί παιδιά μου. Α, παιδιά. Ξέρεις, λέει, έρχεται η θεία από το Σικάγο. Έρχεται έλα, η θεία. Μην μιλάμε έτσι, μωρέ. Όχι, έρχεται αυτή που παίρνει. Έρχεται, έχει όνομα. Ναι. Και πα, α πούμε, έλα, θεία, να βγούμε μια φωτογραφία. Και έρχεται από πίσω ο ξάδερφος. Αφού δεν λόγω με τη θεία να βγω, μόνο. Δεν ήξερε, ρε παιδί μου, αν εκείνη τη στιγμή το εθιμοτυπικό. Ναι, θα του έλεγα εγώ, θα του έλεγα. Έλα κι εσύ, έλα να βγούμε όλοι μαζί με τη θεία. Έχει μια στιγμή αμηχανία πάντω. Όταν πάει ο πρόεδρο και η Μέρκελ και πίσω ενό Σαμάρα και δεν ξέρει να μείνει στη φωτογραφία, να φύγει. Όχι, ήταν σαν να. Είναι και λίγο προ... Ενώ όλοι οι άλλοι να φάσει, αυτό είναι λίγο προφίλ με το πόδι. Γιατί δεν είχε και. Ξέρεις, θα... Δείτε το παρακαλώ και θα σα πω. Δεν το παίζουνε, μωρέ, και έχει μια μηχανία έτσι. Κανονικά δεν έπρεπε να πάει, αλλά σου λέει, δεν έχω βγει εγώ φωτογραφία. Όχι, και με τους δύο μαζί, να την ανεβάσω στο Facebook, να κάνει like. Αυτή να δουν ότι ο Αντώνης και με τη Μέρκελ και με τον πρόεδρο της Ελλάδας. Βέβαια. Ρε δεν που είχε... έφτασα. Μπράβο. Ρε που έφτασε. Μπράβο μου. Από εκεί που μου λέγανε... Ότι είμαι χαμένος από την πολιτική και Μέρκελ και πρόεδρο. Μπράβο, μπράβο μου. Μπράβο μου. Γι' αυτό πήγα από πίσω και βγήκα φωτογραφία. Παιδιά μου, αυτό που έχουμε ζήσει, ότι όλα είναι καλύτερα, ότι όλα είναι ωραία, ή θα σωθούμε, ναι, θα μας τα δώσουν, θα μας το κόψουν, θα το επιμηθύνουν. Η Αθήνα έχει... Τώρα φτάσαμε σε άλλη υπερβολή. Άλλη υπερβολή, παιδιά. Γίναμε πάλι Ευρώπη. Η Αθήνα είναι πρωτεύουσα μιας ευρωπαϊκής χώρας και έχει πάρει και αυτό τον αέρα. Αυτό που έχουν σημασία είναι αυτές οι εικόνες που βλέπουμε τώρα. Δηλαδή αυτή η βόλτα στο δάσος που κάνουν οι δυο τους. Ο δάσος, καλέ, και Αθήνα δάσος. Όχι, μωρέ, αλλά ήρθε η Μέρκελ, την υποδεχτήκαμε με ευγένεια, πραγματικά σαν να την αγαπάμε. Δεν άνοιξε μύτη πραγματικά. Οπότε έχουμε και δάσος. Ό,τι θέλουμε. Όχι μόνο αυτό. Κοίταξε, η εικόνα έδειχνε από μόνη της. Είχε ένα γερανό, ένα dissolve. Το κάνανε πάρα πολύ ωραία το γύρισμα. Θα το βλέπαν αυτοί έξω και θα λένε, μωρέ, μπράβο η Αθήνα. Πήγε αυτός βόλτα και πίσω έχει τσολιάδες, δέντρα, κανένα αυτοκίνητο, δάσος. Κανένα κορνάρι. Και πίστηκε ακόμα και ο Τσίμας ότι είχαμε δάσος. Εγώ νομίζω ότι αυτό το περπάτημα το έκανε πρόβα ο Σαμαράς. Για να έχει τις κάμερες, για να ξέρει και ο σκηνοθέτης που θα είναι, που θα έρθει κοντινό, καλέ, θα κάνει. Ναι. Το έκανε μπορεί με το Ζαχαράτο. Να έκανε Ζαχαράτο στη Μέρκελ. Ναι, ναι. Και ο Σαμαράς στο Σαμαρά. Ναι. Μπορεί να το κάνανε και νύχτα, να μην τους πάρουν χαμπάρι. Να το κάνανε να αλλάξει. Να πω Σαμαράς να κάνω εγώ λίγο Μέρκελ. Λοιπόν, πάμε τώρα, παιδιά μου. Τώρα, αυτό που συζητήθηκε πάρα πολύ, εκτός από την ίδια τη Μέρκελ, ήταν τι. Εκείνα τα λεπτά στο αυτοκίνητο. Όχι το σακάκι. Το ότι υπήρξαν κάποια κενά λεπτά που έμειναν μέσα στο αυτοκίνητο οι δυο τους, ενώ δεν υπήρχε λόγος. Και ναι, μετά βγήκε αυτή χαμογελαστή. Πώς λες, ας πούμε, τι έκανε ο Χριστός όταν έλειπε στην έρημο. Στα 12. Έτσι. Τι έκανε η Μέρκελ το τρίλεπτο. Το τι έκανε η Μέρκελ το τρίλεπτο, ναι.
Το αυτοκίνητο με την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σαμαρά σταμάτησε μπροστά στην είσοδο του Χίλτον. Επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο. Το ενδιαφέρον είναι, αν θέλει, το παραπολιτικό της υπόθεσης, το χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις σταμάτησαν τα αυτοκίνητα, η αυτοκινητοπομπή, δεν βγήκαν αμέσως οι δύο ηγέτες. Κάτι της εξηγούσε, τουλάχιστον αυτό μπορούσα να καταλάβω, κάτι της έλεγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός της κυρίας Μέρκελ και για 2-3 λεπτά σταμάτησε η πομπή και δεν κατέβηκαν αμέσως. Και μάλιστα η κυρία Μέρκελ μόλις σταμάτησε μετά από 2-3 λεπτά βγήκε από το αυτοκίνητο ιδιαίτερος χαμογελαστή. Αλέ. Μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Μπορεί να τη είπε κανένα ανέκδοτο. Τι ανέκδοτο. Σαν αυτά του Άρη, τα εδώ πέρα λέγεται ότι ο οδηγός τη είπε You get a room, hotel here. Ναι, μαρέ και εσύ. Έχετε τώρα τόσο σεξιστικό. Έχει πέσει με τη Μέρκελ. Συγγνώμη. Και σταματάει το αυτοκίνητο έξω από το Χίλτον που έχει δωμάτιο η Μέρκελ μέσα. Καλά, αλλιώ είναι και... τη λίμω με το σοφέρ μπροστά και φημετζάμια. Και κάνουν βουβ, τα φημετζάμια. Σβήνει η μηχανή. 3 λεπτά. Μπράβο, κρατήθηκε τόσο με τέτοια γυναίκα. Ήρωας! Ήρωας! Εγώ νομίζω ότι της είπα απλώς το My name is Ken. Chicken. Και γέλασε αυτή. Ότι λέγανε ανέκδοτα. Πες μου αυτή τη θεωρία σου με τη Βαϊμάρη. Την ξέχασε. Δεν είναι θεωρία, είναι είδηση. Ότι αυτοί ήρθαν, γιατί μιλάγαμε στο γραφείο, ότι η αφορμή που ήρθε η Μέρκελ... Ότι έχω πιστεύω ότι τον θέλει. Αυτό είναι σίγουρο. Απλώς γίνανε πιο φίλοι, ρε παιδί μου. Γιατί ο Σαμαράς τελικά. Πλάκα, κουτσά. Η γοητεία του σώματος και η γοητεία. Όχι το επικοινωνιακό. Ναι. Γιατί την πήρε τηλέφωνο στην επέτειο της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Μάλιστα. Που για αυτήν συγκινησιακά κάτι σημαίνει. Δεν έχω διαβάσει ακριβώς την ιστορία. Και αλλά κάτι είπε... ήταν η Βαϊμάρη στην Ανατολική Γερμανία. Κάτι το δίνει και μια εφημερίδα. Θα το πάρω να το μάθω τώρα, ναι. Μια Κυριακάτικη. Και τη είπε συγχαρητήρια για την επέτειο. Χρόνια σας πολλά, τι λέει. Και του λέει, κάτσε, μάνα μου. Είπε τι θα τη είπε και θα του λέει αυτή. Άσε, Αντώνη, θα τα πούμε από κοντά. Θα έρθω στην Αθήνα τότε. Το τέατε, παιδιά, μετράει. Το θέμα είναι. Ναι, βάλτε και θα πούμε. Το έχω. Να μιλήσουμε τέατε. Τέατε. Να μιλήσουμε τέατε. Του πει Μέρκελ, θα μιλήσουμε τέατε. Και πήρε το αεροπλάνο και τσουκου τσουκου έβαλε το πράσινο και ήρθε. Ναι, γιατί τώρα τι τα θες, τα mails και το ζήτημα είναι να τα πεις με τον άλλον από κοντά. Ναι. Εκεί κερδίζει η επικοινωνία. Αυτό. Και ήρθε και την πήγε βόλτα και ήρθε και πιο κοντά με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Αχ, καλέ. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος... Είναι το target group. Όχι, ζήλεψε. Ο Αβραμόπουλος ζήλεψε. Ήθελε να είναι στη θέση του Σαμαρά. Είμαι απόλυτα σίγουρος στη θέση. Όχι την θέση την πυροδότηση. Στο τρίλεπτο. Στο τρίλεπτο, σίγουρα. Στο τρίλεπτο ήθελε να είναι. Στο τρίλεπτο ήθελα να είναι. Μα δεν είδες, έχει πάρει και ένα goodbye. Ένα λίγο. Στον αποχαιρετισμό. Ναι, του βγήκε λίγο γιατί. Έρωτα. Γιατί το ζήσε το τρίλεπτο Σαμαράς, την πέταξε μετά στον Αβραμόπουλο και του είπε: πάρε τα λίμα και πηγαίνετε στο αεροδρόμιο. Κατάλαβε, τελειωμένη. Γιατί έχω μια δουλίτσα με τα κορίτσια στο λιμάνι. Ναι, και δείτε τώρα αποχαιρετιστήριο. Τζέλα, να η Τζένι! Τζένι! Ουου! Τζένι! Ουου! Παιδιά, συγγνώμη! Υπουργός Εξωτερικών! Βάλτο πάλι, σε παρακαλώ! Καλή, εδώ στην Ελλάδα! Του έκανε έτσι, δηλαδή είναι δυνατόν! Και εκείνος της έκανε έτσι! Έλα να ακούσω κιόλας, όχι έτσι! Έτσι, δαχτυλάκια! Α, όχι, δεν έκανε δαχτυλάκια! Αυτή έκανε δαχτυλάκια! Αυτή! Βέιλου! Παιδί μου! Βέλο! Είναι παιδιά, έχει περάσει ωραία η Μέρκελ εδώ. Για να μην έρθει το καλοκαίρι στη Σκιάθο και τη δούμε μαζί με τους άλλους. Φαίνεται ότι το καλύτερο είναι αυτό από όλο το ταξίδι τελικά. Όλο το νόημα, τι αναλύσεις, τι επιχειρηματίες που την είδανε, τι. Βάλτε αυτό για να καταλάβουμε ότι ήρθε καλά και πήγε καλά. Θα τη δούμε, παιδί μου, του χρόνου τη Μέρκελ να λέει τέλεια, περνάμε τέλεια. Σκιάθος! Το μαγιό, το γνωστό. Το μαγιό, ναι, και το κουλούρι. Τώρα που είπαμε μαγιό, να δούμε και το σακάκι που σας είπα πριν. Όλοι συζήτησαν για αυτό το σακάκι. Αμάν πια, αλλά το θέμα είναι πόσες φορές αναφέρθηκε αυτό το σακάκι. Επιλέγω ένα χρώμα που φόρεσε χθες, το δεραμάν. Φυστική. Το δεραμάν αυτό. Με πράσινο σακάκι. Φυστική κιόλας, το τραγικό πράσινο, Μαρία. Δεν φορούσε τυχαία το πράσινο σακάκι. Πράσινο λαχανί, δεν ξέρω τι είναι αυτό το χρώμα, δεν προλαβαίνω εδώ και καλά. Με το λαχανί σακάκι, παρακαλώ πάρα πολύ. Φοράει ένα ωραίο πρασινούλι. Τατιάνα μου, πράσινο λάιμ. Είναι και της ειρήνης το χρώμα. Συμβολίζει λίγο και ειρήνη, οπότε έρχεται με καλό σκοπό.
Της Ειρήνης δεν είναι, είναι της Ελπίδας το πράσινο. Ναι, αλλά εμείς έτσι θέλαμε να το πούμε. Αλλά το λυσάξαμε το πράσινο σακάκι και το πράσινο σακάκι. Το πράσινο σακάκι, το περαμάν το live. Πάντως είδατε εκεί που μιλάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας γερμανικά, όταν της λένε να βγάλει μια φωτογραφία. Ω, φώτο, γι' αυτό. Ναι, παιδιά μου, υπάρχει. Νομίζει ότι όλοι μιλάμε γερμανικά, επειδή βλέπει τηλεόραση και είδε τον Τράγκα που της έστελνε τα μηνύματά. Παιδιά, ο Τράγκα απέστο. Κανονικά αυτό έπρεπε να την υποδεχτεί. Θέλω όμως να δείτε γιατί ήταν Αιντσούχτεν, Γκούτσεν, Γκούτσεν, Μπούτσεν, Φάτσεν, Φάτσεν, Γκούτσεν, Μπούτσεν, Φάτσεν. Στα μιλάς ρε Γιώργο! Καλέ! Γκούτσεν, Μπούτσεν, Φάτσεν, Φάτσεν, για βάλ' το πάλι. Ναι, ναι, δεν... Μ' αρέσεις όταν τα λες γερμανικά. Σ' αρέσει. Θέλω όμως να δείτε γιατί ήταν Αιντσούχτεν, Γκούτσεν, Γκούτσεν, Μπούτσεν, Φάτσεν, Φάτσεν, Γκούτσεν, Μπούτσεν, Φάτσεν. Σε περνάει το Καρακεζηλίκη σε αυτό το τελευταίο, σε νοιάει. Πολύ, πολύ, πολύ. Πολύ καλό. Και βέβαια θέλω να πω ότι υπήρχε μία έρευνα του Μέρι Μέρι, παιδιά που παίξαμε τις προάλλες, έρευνα, μία ανακοίνωση, που φαίνεται ότι συζητήθηκε στο εξωτερικό. Αυτή ήταν η αφορμή για το γυμνό. Ο γυμνός που εμφανίστηκε στο Σύνταγμα το μεσημέρι, γιατί εμφανίστηκαν πολλοί από ό,τι κατάλαβα. Ένας το βράδυ και ένας το μεσημέρι. Ο μεσημεριανός, ο καλός, ο σωστός. Ο μεσημεριανός ήταν Βρετανός, έτσι, Έλληνο-Βρετανός, έτσι. Και θέλω καταρχήν να δούμε τι είπε η Μαρία. Να δούμε την έρευνα την και έρευνα. Να σας εξηγήσουμε γιατί έτρεξε γυμνός αυτός. Σε αυτή την έρευνα λοιπόν παρουσιάζονται στοιχεία για μεγέθη, δηλαδή αυτό το κάθε χρόνο πάνε δεν μπορώ. Σε μια χώρα και αρχίζουν αυτοί και τη βγάζουν και οι επιστήμονες τη μετράνε και περνούν τα σύνορα, τη βγάζει άλλη χώρα, ξαναμετράνε και μετά τις μετράνε, τις συγκρίνουνε. Αυτό είναι λίγο κούραση, είναι και ταλαιπωρία. Είναι κούραση και δεν υπάρχει και λόγο. Ακριβώς. Ο συγκεκριμένος εντωμεταξύ αμφιλεγόμενος καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο κύριος Ρίτσαρντ Λιν, ο οποίος είναι Βρετανός, έχει ευνοήσει πάρα πολύ σε αυτή την έρευνα τους Βρετανούς. Τους βγάζει πάνω από τους Γερμανούς και τους Γάλλους. Ναι. Έξαλλη Γερμανία-Γαλλία με την πάρτη του. Και δίνει παιδιά, ναι, οι Βρετανοί, όχι 3, 13,97 εκατοστά είναι ο μέσος του όρος. Η Μαρία είπε ότι είναι υπό αμφισβήτηση. Επειδή το αμφισβητήσαμε. Το αμφισβήτησες. Σου λέει ο Βρετανός, πού είναι τα βλέμματα στραμμένα τώρα στην Ελλάδα. Θα πάω εκεί να τη δείξω για να μάθουν να μου την αμφισβητούν. Και όχι μόνο αυτό. Βγήκε. Ήρθε, και... την έδειξε, έτρεξε, χειροκροτήθηκε και γελάσαμε. Και συζητήθηκε. Εγώ ήθελα τον εδώ να δω. Είναι καλό σαν τον άλλον. Μπροστά στον άλλον. Γιατί ο άλλο. Ο άλλο, αν βρήκαν τη φωτογραφία, είναι τζουρτζούρι. Ο άλλο τη βρήκατε. Να το, αυτό το πέρα. Έχει ένα κορμάκι, είναι ένα κορμάκι ο Βρετανός. Αυτός είναι Μάντσεστερ. Μάντσεστερ. Μάντσεστερ, το κατάλαβα. Γιατί Μάντσεστερ, City ή άλλη, ποια είναι και μετά. United, United την καλύτερη. Λοιπόν. Είμαι λιγάκι κάτι... Αχ, παιδιά, τι η Ελένη, αυτό, δεν, το δεν το είδες. Έλα, διότι μια και μιλάμε για αυτά τα θέματα, η Ελένη έπαθε μια ταραχή. Ναι, Ελένη μου, σε καταλαβαίνω. Και έδειξε με το που... Παιδιά, θέλω να το δείτε. Τρόμαξε, μπορώ να σου πω. Εδώ η Ελένη είναι που είχαν πάρει με τον Παναθηναϊκό. Έτσι παίζουν εκεί. Πάνε πάρει με τον Παναθηναϊκό. Έτσι παίζουν εκεί. Παιδιά, γιατί νόσησε έτσι. Εντάξει, δεν μας νοιάζει γιατί νόσησε έτσι. Συγγνώμη, δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει που η Ελένη, είναι ταραχή. Αμέσως με το που είδε. Παιδιά, ναι, παρακαλώ, άλλη μια φορά. Δείτε. Βλέπεις ένα ποδοσφαιριστή έτσι. Όσοι θέλετε το Σισε, όσοι θέλετε την Ελένη. Εδώ η Ελένη είναι που είχαν πάρει με τον Παναθηναϊκό. Έτσι παίζουν εκεί. Πάνε πάρει με τον Παναθηναϊκό. Έτσι παίζουν εκεί. Αχ, βρε, Ελένη μου, δεν ξέρω. Παιδιά, έπαιζε με τον Παναθηναϊκό και έβγαλε το από τη χαρά του. Όχι, απλώς είναι άνετος άνθρωπος. Α, είχε το τατουάζ που ναι, ρε παιδί. Τατουάζ ήταν αυτό που έκανε. Φωτοσκίαση. Φωτοσκίαση ήταν, ναι. Ναι, και γι' αυτό το δείχνει πιο. Κατάλαβες, ήταν η φωτοσκίαση και ήταν και το. Το είχε βάψει άσπρο να προβάλλει, να δείχνει πιο μεγάλο. Και στο όλο μαύρο. Αν το βάψει άσπρο, δείχνει πολύ. Λοιπόν, α, και τώρα μια και είπαμε το full front, έτσι. Για να πάμε άντρες. Τώρα για τους άντρες. Τώρα θέλω να ακούσουμε τη αγαπημένη μας Ζέτα, τι. Φαντάζεται ότι είναι το ατού των γυναικών. Ναι. We are back. Και αυτό είναι full back, παιδί μου. Τι εννοείς full back? Εννοώ είναι ότι είμαστε και πάλι κοντά σας, αλλά με όλα τα καλά. Α, εγώ υπέθεσα ότι είμαι γεμάτο ποπό. Α, ότι είναι full back. Ωπ, αυτό το κορίτσι πολύ full back. Πολύ full back. Είσαι πολύ. Γουστάρω γιατί είσαι full back. Μπορεί δεν πάει αυτό το τζιν, γιατί είμαι πολύ full back. Back και σου, και σου δείχνει περίεργα. Αψέτα μου, σε τονίζει. Μου, έτσι. Και βέβαια, μετά το full back,
Θέλω να πάμε, παιδιά μου, σε ένα αγόρι, το οποίο και αυτό θέλει λίγο να πάρει πάνω του. Κάνει το σπίτι μου προσωπικό γυμναστήριο. Για να γυμνάζομαι, για να σφίγγομαι, για να γίνω τύμπανο, ρε παιδί μου. Κατάλαβε, ρε φίλε. Να σφίξει κι άλλο, ρε μεγάλε. Λοιπόν, αυτού του έχει εμπιστοσύνη να σου μαγειρέψει. Τεράστια, είναι άνθρωπο μου, κάκουρα θέλω, ναι. Πού τα ξέρεις αυτά? Ποια καλέ, είπα τίποτα που δεν τα ξέρω πια. Κάνεις παρέα με τα παιδιά σου, ε. Θα αρχίσετε να βγαίνετε σε bowling και τέτοια τώρα. Έλα ρε, τα bowling, δεν πάμε εμείς τα bowling, είμαστε floor. Λοιπόν, αυτό το αγόρι λοιπόν, νομίζω ότι δεν θα το πιστευόμουν να μαγειρέψει. Ε? Δεν ξέρω, είμαι ενθουσιασμένη από το στυλ και θέλω να δω το παρακάτω. Όχι, ναι. Είναι, παιδιά μου, φτιάχνει τώρα ένα γλυκό. Πριν απλώσω το φύλλο, θα βάλω λίγη ζάχαρη μέσα σε τριμμένα καρύδια. Α, λίγη. Θα βάλουμε και λίγη κανέλα μέσα. Είναι σημαντική η ακρίβεια στη δόση. Θα βάλω πολύ γιατί είναι ωραία η κανέλα. Ναι, μωρέ. Θα βάλω, δε. Λίγη κανέλα, λίγη ζάχαρη. Το φαρμάκος. Αυτό είναι το κανέλα challenge, κατάλαβες αυτό που λέμε. Αυτό είναι που θα φταρνίζεσαι και θα πικρίζει όλο. Ναι, δεν έφυγε κανείς. Θα βάλω έτσι. Ε, βέβαια, γιατί κοίταξε. Βάζω λίγη ζάχαρη. Και εδώ πεταγόντουσαν όλα γιατί το λίγο. Πάμε για το δελφινάρι. Θα βάλω κι άλλη, μ' αρέσει πολύ. Έτσι, μπράβο. Και μια και είμαστε στα γλυκά, θέλετε να πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο μας γλυκό. Ε, το γουγουλίνι μου. Το γλυκό μου, το γουγουλίνι μου. Γιατί, εμένα μ' αρέσει και τα λάθη του όταν κάνει. Πάμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του δικού σου κομματιού, το top 3, λοιπόν, άμα παρακολουθήσουμε από τον Derek Lyondi και ερχόμαστε με τη θεματολογία μετά τη Zirgonia Starfighter, που είναι τα cupcake. Cupcake. Τα cups, τα cake. Τα cups, τα cake. Τα cups, cake. Τα cups, cake είναι αυτό που πιάνω από κάτω στο μπάτι. Βέβαια. Η Zirgonia κάνει τα cups, cake. Όχι, η Zirgonia. Είσαι καλά, θα φας από τη Zirgonia. Όχι, όχι, δεν τρώω, όπως δεν τρώω από τον κανελό. Παιδιά, θα δούμε μετά η Zirgonia τι κάνει, αλλά το, ε, η Zirgonia δεν είναι, η Zirgonia. Η Zirgonia. Λοιπόν, αλλά θέλω, παιδιά, τώρα ότι ένα άλλο, μία άλλη, ας πούμε, έκφραση. Γουγουλινικό. Να το πούμε γουγουλίνια 10 του μήνα. Ναι. Μεταγλώτηση σε ταινίες που βγαίνουν στο κινηματογράφο, σε σειρές στην τηλεόραση, είτε είναι καρτούνς, είτε είναι ζωντανά με ηθοποιούς. Σε ποιο, ας πούμε, δημοφιλής παραμύθινη. Ε, βέβαια. Το πιο δημοφιλής παραμύθι στα κορίτσια θα είναι στα χτωφούτα. Όχι τώρα πια, Ραπουντζέλ και τέτοια. Α, ναι. Ε, ναι, γιατί η κοπέλα έκανε μεταγλωτήσεις. Πώς? Το στα αγόρια ποιο είναι το πιο δημοφιλής? Δεν ξέρω. Ποιο είναι το πιο δημοφιλής? Τώρα τελευταία. Για πάντα, παιδί. Στα παλιά. Στα καινούρια. Ποιο? Στα παλιά, εντάξει. Όλιβερ Τουίστ ήταν στα παλιά. Δεν τα παραμύθι αυτό. Εντάξει. Πάντως, αλλά να σας παιδιά πω τώρα, επειδή είπε δημοφιλής, εντάξει, τώρα μην πούμε για το Γουγουλίνι. Το ξέρετε ότι στη Βουλή έγινε ολόκληρο θέμα. Έβαλε πολύ δώρα, έκανε πάταγο για τη διαφήμιση που κάνει ο Κοστάλας. Ναι. Και έχει όντως λάθος ορθογραφικό. Άλλο που δεν το λέμε γιατί είναι διαφήμιση και δεν θέλουμε να μας την κόψουν. Ε. Γιατί δεν είναι τίποτα. Λέει, ας πούμε. Το επέρδεψε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το σωστό. Επέλεξε, το είπε. Και το σωστό είναι επίλεξε. Ναι, ναι. Και έγινε ολόκληρο του Βουρτζά στην Μέσα στη Βουλή κιόλας. Φαντάσου. Άκου τώρα. Ναι, και έχει δίκιο. Ναι, εντάξει, τώρα στη Βουλή να παίρνει ένα τέτοιο θέμα. Άλλο καημό δεν είχαμε αυτές τις μέρες να φάμε, δεν έχουμε. Η Μέρκελ ήταν. Διορθώνει όλη αυτή να κλειστεί. Σε καλά λες. Ξέρεις, θέλει να στρέψει τα βλέμματα αλλού γιατί έχει την φωλιά κληρωμένη. Λοιπόν, και βέβαια η κοπέλα που είδατε πριν στη Γογό ήταν ηθοποιός. Η Ορτανσία. Και... Η Zirgonia. Όχι η Zirgonia. Η Zirgonia. Όχι η Zirgonia. Η άλλη που διηγείται. Έλα λοιπόν να πάρουμε τι είναι ηθοποιός. Αν σου γινόταν πρόταση να πας σε κάποιο reality. Με χώρο, για παράδειγμα. Με χώρο, ναι. Α, παιδιά, και τραγούδι. Γιατί ο ηθοποιός νομίζω ότι έχει πέρασει από όλα αυτά τα στάδια. Χώρο, τραγούδι, υποκριτή. Υποκριτή. Γίνεσαι, υποκριτή. Έχει περάσει από το στάδιο του υποκριτή πρώτα. Θα κάνει να μεγαλώσει, να σπουδάσει υποκριτή. Μετά και... μεταπτυχιακό πιούνο. Λοιπόν, τη Zirgonia βέβαια. Και μάστερ προδότη. Να σα πω, προδότη. τη Zirgonia την είδατε πώ ήταν τιμένη, ε. Με τι ασχολείται. Η Zirgonia είναι μπλε. Είναι μπλε. Το λουλούδι πάντα. Ναι. Δεν συμφωνώ, δεν ξέρω αν, αν και εσύ, η Zirgonia που κάνει μόδα και τα σχετικά. Νομίζω. Κάνω αντιμόδα, έχει λίγο διαφορά. Ω, κάνω αντιμόδα.
Η Ζυρκόνια ασχολείται με την αντιμόδα. Κάνω αντιμόδα. Δηλαδή αυτό που δεν θέλει κανένας να φορέσει. Αντιμόδα, ρε παιδί μου. Πώς ήταν παλιά η Μαρία Ξενουδάκη που είχε το αντιθέατρο. Πού να είναι η Μαρία Ξενουδάκη. Έλα μου, ντε. Έβλεπα ένα περιοδικό του 81 και την είδα μέσα. Έλα, ρε. Ναι. Λοιπόν, κάνει αντιμόδα. Και τώρα, παιδιά. Πού το βρήκες, θα σε βοήθησε αυτός που κάνει αυτή τη μέθοδο. Όχι, ξέρεις κάτι. Μιλάει και έλεγε αυτός ο κύριος. Υπάρχει, ανακάλυψε ότι υπάρχει μία μέθοδο με την οποία μπορούμε να βρούμε πράγματα καλά. Χάνονται. Έτσι βρήκε. Στην Αίγυπτο τη βρήκε τη μέθοδο. Στο Ντουμπάι, καλέ. Στο Ντουμπάι. Πήγα και στο Ντουμπάι. Mm-hmm. Πήγα και σε. Γιατί έφερε μία μέθοδο καινούρια. Που αποκαλύπτει, ας πούμε, αν ο άντρας σου σε απατάει ή η γυναίκα σου. Δηλαδή, κάτσε, αυτό μπορείς να το βρεις εσύ και με το χαρτί ή και με την αστρολογία σου. Αυτή είναι μια ειδική μέθοδο, όμως δεν μπορούμε να την παρουσιάσουμε τώρα στον αέρα. Δηλαδή, που λες ότι αυτή τη στιγμή ο άντρας σου είναι εκεί με αυτήν ή ότι γενικά αυτή που σε απατάει ο άντρας σου είναι ξανθιά μελαχρινή κτλ. Αυτή τη στιγμή θα πας εκεί και θα τον βρεις εκεί. Λέει η μέθοδο. Έχει αυτή τη μέθοδο. Ναι. Υπάρχει λέει... μία μέθοδο. Η μέθοδο. Που σου λέει μέθοδο. Σε παίρνει. Ναι. Με πήρε μέθοδο και το κλειστό. Ναι, και σου λέει που θα είναι. Το βρήκε λέει στο Ντουμπάι. Τι έτσι μέθοδο. Και θα σας βρει τώρα ο άντρας, ας πούμε, είναι και... με την τάδε. Πήγαινε δέστο. Τι τσίσα κάνει. Πήγε από πίσω και ξέρεις τι ανεβαίνει πάνω. Και μετά δεν μπορούμε να τον κατεβάσουμε. Λοιπόν, το κοντρόλ. Και τώρα πάμε στον αγαπημένο μου Γιάννη Φλωρινιώτη. Έδωσε συνέντευξη βεβαίως, έτσι, και είπε πάρα πολύ ωραία. Τώρα την αλήθεια τη λάτρευα. Ήδη μου είχε κάνει και πρόταση κάποτε να παίξω στο θέατρο ή θα ανέβαζε το Κρίζ. Καλό. Έλα, μην με κρατσουνάς τώρα και το θέλω. Ήδη μου είχε κάνει πρόταση. Ήδη του είχε κάνει πρόταση η αλήθεια. Εγώ την αλήθεια τη λάτρευα και ήδη μου είχε κάνει πρόταση. Να παίξει, θα του πήγαινε το Κρίζ. Πολύ θα του πήγαινε με την Αλίκη. Όχι. Αχ, συγγνώμη. Ολίβια Νιούτον. Ναι, όχι, αυτό εκεί τρόμαξα. Του είχε κάνει πρόταση ήδη να κάνει ο Γιάννης τον Τραβόλτα. Και η Αλίκη και να η Αλίκη κάνει την Ολίβια Νιούτον. Αχ, νομίζω δεν θα ταιριάζανε. Καθόλου δεν θα ταιριάζανε. Πρώτα απ' όλα η Αλίκη θα ήταν. Πρέπει να ήταν. Πιο μεγάλη από τον Γιάννη, πολύ. Ο Γιάννης ήταν μικρός τότε. Βέβαια. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Ήρθε η ώρα για Κατινά. Καλλιτεχνικό Κατινάζ. Γεια σας! Γεια σας! Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Είσαστε πάρα πολύ όμορφοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς είσαστε... Τι? Αυτά άμα τα βλέπει η μαμά μου. Νομίζω ότι έχει πέσει χλωρίνη. Όχι, ότι θα το πάρεις, ας πούμε, αυτό λερωμένο, ξυλωμένο, τρίπιο. Δεν έχει τρύπες. Έχει όμως λεκέδες. Το μυστρί, το πυλοφόρι. Το γιαπέζει, έχει προσωπή. Α, έχεις πίσω και στάμπα. Ναι, παιδιά, είναι χειροποίητο. Χειροποίητο είναι, για γύρνα. Ναι. Για να το δούμε, γύρνα. Εσείς είναι ο Λέα. Ναι. Αχ, καλέ, ναι. Λοιπόν, είναι, πάμε στη Λιάλατος. Στη Λιάλατος, ναι, Ιωάννα μου. Έχει επιμορφωτικό χαρακτήρα. Προφορικό. Επιμορφωτικό, Μαρία μου. Και επίσης έχει και χαρακτήρα, έχει επαγγελματικούς, ανοίγουμε τους επαγγελματικούς μας ορίζοντες. Διότι υπάρχει μια θέση κενή, όποιος θέλει να πάει να γίνει βοσκός στο όμορφο χώρο της Λάρισσας. Το άκουσα. Γίνεται μεγάλο μπατακλάν. Τέλεια. Τι άκουσες? Ότι έβαλε βοσκός αγγελία, ότι ζητάει βοηθό στη Λάρισσα. Και έχουν σπάσει, παιδιά, τα μηνύματα και τα τηλέφωνα από υποψήφιες που είναι και πτυχιούχοι. Έχει καταλήξει. Όχι, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Επίσης θα μάθουμε τι κάνει η Τρόικα όταν φεύγει από το Υπουργείο Οικονομικών. Πού πάει και τι κάνει το κλιμάκι της Τρόικας. Πού μάλιστα. Πάει Γιάννη και τρώει παγωμένο γιαούρτι, αλλά το βάζει μόνη της, παρακαλώ, γιατί φοβάται να τους ρίξουν κάτι μέσα. Άστο καλό. Το λένε μόνοι τους, θα το δεις. Επίσης σας έχω Σάκη, που τώρα με την κρίση δεν φοβάται το αγόρι μας, γιατί ο παππούς του έχει αφήσει κάτι χωράφια και μπορεί να πάει στην Κέρκυρα να κάνει κουμκουάτο ρεότατα. Ναι. Και σας έχω και Ελενάκη, διότι στη Λιάλα τους χωρίς Ελένη, δεν πάει, η οποία έχει βαλθεί να μας τρελάνει. Ναι. Πολύ όμως θέλει να μας τον κάψει τον εγκέφαλο. Ναι. Φύγαμε. Ήρθε η ώρα και αυτή την εβδομάδα να μείνει τελειάλατος, γιατί η ελληνική σοουμπίς και αστηρευτή είναι και τα καμώματά της είναι πολλά.
Ξεκινώ με είδηση από το μέτωπο της Τρόικας, γιατί μπορεί το κορίτσι με το φιστίκι σακάκι να έφυγε, τα αγόρια όμως με τα κοστούμια ήρθαν για να μείνουν. Αν αναρωτιέσαι τι κάνει η Τρόικα μόλις φεύγει από το Υπουργείο Οικονομικών, σου έχω την απάντηση. Πάει βόλτα για παγωμένο γιαούρτι και μάλιστα εξυπηρετείται και μόνη της, γιατί σου λέει που ξέρω εγώ τι μπορεί να μου ρίξουν μέσα από το μίσος τους. Ασύλληπτο! Ο Ματίας Μόσσερ έρχεται συνήθως, ο οποίος παίρνει το κυπελάκι μόνος του, πάει κατευθείαν στη μηχανή, βάζει το γιαούρτι και στη συνέχεια βάζει τα διάφορα topics μόνος του. Γιατί το κάνει μόνος του? Ίσως για λόγους ασφαλείας. Ακολουθεί είδηση επαγγελματικός προσανατολισμός, μιας και η αγγελία για τη θέση Βοσκού στο μορφοχώρι Λάρισας έχει γίνει ανάρπαστη. Πήρε φωτιά το τηλέφωνο και ο ιδιοκτήτης της κτηνοτροφικής μονάδας που ζητάει υπάλληλο δεν πιστεύει στα αυτιά του. Δεν μπορούσα μόνο να τα διαρρεύσω στο ζώο και αποφάσισα να πάω και έναν άνθρωπο ακόμα και έβαλα κυρία στην εφημερίδα. Ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ. Μπορεί να σας πήραν και 120 άτομα. Μπορεί και παραπάνω. Θα σταματήσω τηλέφωνο μέρα νύχτα. Ούτε χρυσό να χαρίζατε. Ναι. Φαντάζομαι. Δεν περίμενα ότι το είχε τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον. Μεγάλη ζήτηση έχουν τώρα πια τόσο οι κενοχείς όσο και τα γραφεία τελετών, γιατί είναι της μοδός να μπαίνουν χορηγοί και σε ποδοσφαιρικές ομάδες αλλά και σε διαγωνισμούς ομορφιάς. Έτσι λοιπόν, μετά το Βουκεφάλα που πάνω στη νέα του φανέλα κότσαρε τον πικάντικο χορηγό, γραφείο τελετών στην Πάτρα τύπωσε το λογότυπό του πάνω στις κορδέλες εστεμένων κοριτσιών. Ανατριχιστικό! Έμεσος χορηγός άθελά του έγινε ένα γραφείο κηδιών της Πάτρας και μάλιστα περιώνυμο, καθώς εκεί κατέφυγαν οι διοργανωτές προκειμένου να εκτυπώσουν τις κορδέλες των εστεμένων. Συνεχίζουμε με αγόρια του Μόχτου και του Μεροκάματου, που τι κι αν είναι κρίση, δεν τα σκιάζει φοβέρα καμιά. Το Χρήστο Βασιλόπουλο, που εκεί στα ξένα τα καταφέρνει καλύτερα, θα παίξει μάλιστα και σε χολιγουντιανή αστυνομική σειρά. Θα παίζετε το ρόλο του μαφιόζου. Είσαι πολύ ενημερωμένη. Ουκρανός. Πώς έγινε αυτή η επαφή, αυτή η συνεργασία? Έχουμε γνωριστεί στο Λος Άντζελες, με κάλεσε στο κάστινγκ, έκλεισε τη δουλειά και έτσι ήρθε η συνεργασία. Και τον εθνικό μασάκι που το έχει φιλοσοφήσει και τώρα πια με την κρίση, αμαλάχη μαζεύει και κουμκουάτ στην Κέρκυρα. Αχ, Σάκη μου, πόσο ωραία τα λες! Νομίζω αυτό συμβαίνει σε καιρούς κρίσης γενικότερα, γιατί οι άνθρωποι αναγκαζόμαστε να βρούμε διεξόδους σε καινούρια πράγματα ή σε παλιά πράγματα τα οποία είχαμε αφήσει. Ωραία τα λέει και ο Κωνσταντίνος Κορδάλης, ο πρώην και άντρας της Νίνας Λοτσάρη, που μίλησε για εκείνη με λόγια αγάπης. Αυτό θα πει ενωτερότητα. Η Νίνα είναι η πιο όμορφη γυναίκα που έχω αντικρίσει ποτέ στη ζωή μου. Μακράν. Είναι γεμάτη αισθησιασμό και λάμψη και απίστευτο ταλέντο. Στα τόσα χρόνια που είμαστε παντρεμένοι, υπάρχουν στιγμές που την κοιτάζω στη σκηνή να τραγουδά και να χορεύει, και ακόμα και μετά τα όσα έχουμε περάσει, μου κόβεται η ανάσα. Η Νίνα είναι η μητέρα των παιδιών μου, και γι' αυτό θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά και στην ψυχή μου. Για την πρώην του σύζυγο Τούτσε Καζάς, αλλά και για τα νέα δεδομένα στην προσωπική του ζωή, μίλησε ο κρυβοθόρητος Γιώργος Σιταρίδης. Δείτε μια δήλωση, όλο νόημα! Έδωσε μια πρόσφατη συνέντευξη και είπε ότι μετάνιωσε για τον γάμο και για το ότι άλλαξε θρησκεία. Βρέστε, κάνεις μια συνέντευξη, να σου τα πει όλα. Είσαι ερωτευμένος. Μη με κοιτάζετε, θα παρεξηγηθούμε. Εσύ το κάνεις, εσύ την έβαλε τη συνέντευξη εδώ. Εγώ δεν μπορώ. Ναι, είμαι. Περνάς καλά? Ναι. Θα ξαναπαντρευόσουνα? Μέχρι εδώ καλά τα πούμε. Ότι η Βίκη Χατζηβασιλείου θα καθόταν να αναλύσει το σεξ μετά τα 40 και θα μας έλεγε μάλιστα για τις επιδόσεις του ανδρός της, πού να το πεις και ποιος να σε πιστέψει. Μετά τα 40, ξέρεις περισσότερο πώς λειτουργεί το σώμα σου. Έχεις μεγαλύτερη αυτογνωσία. Γνωρίζεις τι θέλεις και ξέρεις πώς να το ζητήσεις. Πιστεύω ότι για τις γυναίκες το σεξ είναι καλύτερο μετά τα 40 σε αντίθεση με τους άντρες. Βέβαια, αν κρίνω από τον άντρα μου, δεν έχει καμία απολύτως αλλαγή. Λένε όμως ότι αλλιώς λειτουργεί ο άντρας στα 30 του και αλλιώς στα 40 του. Είναι σχετικά αυτά. Κλείνουμε το βίντεο με σένα, γλυκό μας λενιό, γιατί η στήλη άλατος χωρίς εσένα είναι φαΐ χωρίς σαλάτι. Έλα αγαπημένη μας, κάψε μας τον εγκέφαλο, έτσι μόνο όπως εσύ ξέρεις να κάνεις. Αυτό μου το έδωσε ο γιος μου να στο δώσω, γιατί το όνομά σου έχει τα δύο αγαπημένα του γράμματα, το εψιλόν και το ήτα. Μου λέει... Εδώ λέει τα Ελένη. Όχι, το όνομά σου. Έχει όνομα, Ελένη. Το Ελένη. Πού έχει είναι τα αγαπη... Μιλάμε για την Ελένη, ας τον μπαμπάρ, θα πούμε μετά για τον μπαμπάρ. Το όνομά σου. Μου είπε, παιδί, έχει δύο αγαπημένα γράμματα, το ΙΤΑ και το ΕΨΙΝΟ. Μου λέει, γιατί είναι αυτά τα αγαπημένα του? Θα το να κάτσουμε πρώτα, γιατί ναι, μωρέ, έχεις δίκιο. Και εγώ νόμιζα, το μπαμπάρ είναι, και λέω... Ο μπαμπάρ είναι ο μπαμπάρ, εσύ, η Ελένη και ο γιος μου. Υπάρχει ένα τρίγωνο. Ο γιος σου ποιος είναι εδώ?
Ο γιος μου είναι σπίτι, δεν είναι εκεί. Όχι, λέω πως μέσα στο βιβλίο έχεις σκέφτει. Όχι, όχι, ακόμα δεν έχει γίνει ελέφαντας. Νομίζω ότι δεν θα γίνει ποτέ. Ελπίζω δηλαδή να μην γίνει ελέφαντας. Παιδιά, συγγνώμη, δεν μας το καίει η Ελένη τώρα. Μας το καίει η συγγραφέας που είχε ένα γιο που τα αγαπημένα του δύο γράμματα. Το ήταν και το ε. Είχε ροή στη σκέψη. Είχε ροή. Λέει, και η Ελένη έχει πάντα ροή. Ήταν αφηρημένη. Δεν το έπιασε. Η Ελένη έχει, αλλά έχει τη δικιά της ροή. Τι να πιάσει το ε και το ήτα. Μπορεί να είναι το ε και το ήτα. Τα αγαπημένα γράμματα του γιου της. Μπορεί. Πολύ εύκολο, παιδιά. Έχω δίκιο η Μαρία, ναι, πείτε το. Πάντα, πάντα η Μαρία έχει δίκιο. Έτσι, πάντα έχει δίκιο η Μαρία, Μαρία, λοιπόν, Μαρία. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά, γιατί παιδιά σας ερωτήσεις. Έχω. Αχ, αυτά, αυτά που ξέρω ότι σας αρέσουν. Ίντριγκες, παιδιά, ίντριγκες. Δόξα τω Θεώ, νάτι. Πότι μου. Επιτέλους νέα κόντρα στην πόλη. Μπα. Κουράστηκα, παιδιά, να βλέπω μια ζωή. Το Μουρατίδη με τον Θεοφάνους και ξανά μαζί. Πού τα θυμηθήκες, την προηγούμενη ζωή ήταν αυτό. Παιδιά, έχω βαρεθεί να βλέπω τις ίδιες κόντρες στα ίδια πρόσωπα. Πριν την κρίση ήταν αυτή. Τώρα λοιπόν, σας έχω νέο αίμα και καυτό. Λοιπόν, ένα θα σας πω. Υπάρχει τραγουδιστής ο οποίος κατηγορεί το Λευτέρη Πανταζή για αντιγραφή. Και μάλιστα δεν στέκεται εκεί το στόμα του, αλλά λέει βαριές κουβέντες όπως «Το παιδί είναι χαζό». Ποιο παιδί? Ο Λευτέρης. Α, από εκεί να ξεκινήσουμε. Από το παιδί, εσένα σου κάνει εντύπωση. Βέβαια. Εμένα το χαζό πάλι μου κάνει εντύπωση. Έχετε διαβάσει καλά? Τέλεια! Τέλεια! Θα φανεί. Ποιος λοιπόν καλλιτέχνης κατηγορεί το Λευτέρη Πανταζή για αντιγραφή, λέγοντας μάλιστα «Το παιδί είναι χαζό»? Μαρία. Ναι, Μαρία μου, οριακά όμως. Οριακά, αλλά ήτανε. Αμάρε γλύφτρα, οριακά όμως, τόση διαφορά, οριακά όμως, έλεος. Έλα, Μαρία μου, αφού λοχάνει. Μην πτωείσαι, Μαρία μου, μην πτωείσαι και απάντησέ μου. Αλφα. Η Άντζελα Δημητρίου είναι αυτή η καλλιτέχνης που κατηγορεί το Λευτέρη για αντιγραφή και το λέει μάλιστα και χαζό. Β' ο Γιάννης ο Φλωρινιώτης, η Γάμα ο Γιώργος ο Γερολυμάτος. Τι έγινε? Σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι ο Γερολυμάτος. Ναι, ναι, γιατί. Γιατί έδωσε συνέντευξη τις προάλλες. Και μου είπε και για τον Βαλάντη. Ο Βαλάντης είχε λόγο που το είπε για τον Βαλάντη. Και εδώ μπορεί να έχει, αλλά δεν νομίζω ότι με τον... Έχει λόγο, δεν είχε πει για τις γυναίκες. Ποιος, μωρέ? Που είχε πει ο Λευτέρης Πανταζής ότι έχω πάει με περισσότερες από τις. Εγώ νομίζω αυτή μπορεί να είναι και φίλη. Όχι, όχι, όχι. Α, λες, ε. Η Άντζελα, όχι, δεν θα έλεγε για το Λευτέρη. Ο Γιάννης όμως, γιατί να το πει? Θα πω το Γιάννη. Το Γιάννη. Γιάννης Φλωρινιώτης. Το ακούτε, το έβλεπα και δεν το πίστευα. Έδωσε που μετά τις προάλλες ο Γιάννης Φλωρινιώτης μια τηλεοπτική συνέντευξη στο Τέτα Τέτ, που είναι ένα καλλιτεχνικό talk show, θα μπορούσα να πω. Όλο Τέτα Τέτ είμαστε. Αχ, ρίξε μου το τέτοιο. Είναι σε αυτήν που τον είδαμε για το Γιάννη να λέει για το... Για την Αλίκη, ότι θα έπαιζε το Κρις. Μετά λοιπόν από την Αλίκη και τον Κρις, έπιασε στο στόμα του το Λευτέρη Πανταζή και λέει αυτό το παιδί. Ξέρετε, ό,τι λέω λέει. Είπα, λέει, τις προάλλες ότι έχω κάνει 40 βαφτίσεις, βγήκε από μόνος του, χωρίς να το ρωτήσει κανείς, πήγε και... Έχει το εγκεφαλικό! Και είπε και εκείνος ότι έχει κάνει 40 βαφτιστήρια. Κατάπιε τώρα. Στην ηλικία σου το είχε πάρει. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη κόντρα στα βαφτίσια. Δείτε, βρε, δείτε που κοροϊδεύετε. Να μιλήσουμε τεατέτ. Να μιλήσουμε τεατέ. Ένα πολύ επιτυχημένο σχήμα ήσουν εσύ τότε μαζί με την Κέτι Γαρμπή. Και όλοι λένε ότι θα ήθελαν πολύ να σας δουν στην πίστα. Έχετε σκεφτεί αυτό το σχήμα να το προωθήσετε? Εγώ το πρότεινα ήδη σε κάποιους επιχειρηματίες. Θα ήταν ό,τι το καλύτερο. Γιατί η Κετούλα όταν την πήραμε ήταν 11 χρονών. Όχι, 11 ήταν μικρή, 13 ήταν η Κέτι. Στην πίστα. Ναι, του τραγουδούσαν, τους έμαθα, χορεύανε. Αλλά είχαν ωραίες φωνές και οι δύο αδελφές, και η Κέτι και η Λιάννα. Με βοήθησαν στο πρόγραμμά μου και εγώ από μένα βοηθηθήκαν ώστε να γίνουν επαγγελματίες, να μπάφονται, να χτενίζονται, να χορεύουν. Αυτά και ας λέει ο Πανταζής ότι ξεκίνησαν από αυτό. Ναι, γιατί το λέει αυτό? Καλά, αυτό το παιδί είναι χαζό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Υπάρχει συνέχεια μια κόντρα, γιατί και τότε σας είχε κλέψει τα φυλάκια. Μα μου σπάει τα νεύρα, συνέχεια. Ό,τι βγαίνω και λέω εγώ στην τηλεόραση, βγαίνει σε άλλη κουμπί, λέει ακριβώς τα ίδια.
Πράγματα που δεν τα έχει κάνει. Ούτε ποντιακές ταινίες έκανε, ούτε ποντιακούς δίσκους έκανε. Έκανε δύο τραγούδια, το ένα με ελληνικό στίχο και ένα ποντιακό. Ό,τι βγαίνω εγώ και λέω, έκανε αυτό. Μέχρι τις προάλλες είχα πει στη μπάνια ότι έχω βαφτίσει 40 παιδιά. Βγαίνει σε μια άλλη εκπομπή, λέει: έχω βαφτίσει, χωρίς να το ρωτήσω, έχω βαφτίσει και 40 παιδιά. Υπάρχει ζήλια, και χωρίς να. Όχι ζήλια, δεν ξέρω, δεν έχει τι να πει. Εγώ πιστεύω έχει τόσα χρόνια και αυτό. Για ποιο λόγο όμως τον βρίσκεις μπροστά σου, απέναντί σου συνέχεια, εδώ και χρόνια. Με εμένα και με τον Βοσκόπουλο. Αυτός ήθελε να γίνει Βοσκόπουλος ή Φλωρινιώτης. Τελείωσε, ναι, και δεν. Δεν το έχει αποθυμένο, δεν του κάθεται, δεν έχει τα προσόντα. Μα το είχα πει! Έμανε ξεπληθεί! Πάντω είναι, παιδί μου, υπάρχει Θεό. Γιατί? Με στην απελπισία μα, έστειλε κότρα παγιαζή φιωρινιό. Το μεγάλο εσύ, όπω το λε. Παιδί μου, έχω μάστερ εγώ στην Κατηνιά. Τέτοια πράγματα δεν τα έχω ξαναδεί. Και το είπε και αυτό. Το παιδί, είχα ζώο. Λέω ό,τι λέω. Σε παρακαλώ. Βρείτε πάλι το κομμάτι που λέει. Καλά, αυτό το παιδί, χαζό. Καπάκι, χαζί. Λοιπόν, παιδιά μου, λοιπόν, κουιζάκι, θέλω φωτογραφία, ήρθε η ώρα. Θα σας δείξω. Ποιος είναι αυτός? Α, ναι. Χαζό είσαι. Χαζό είσαι. Έλα. Τίποτα, πάτησα το σκύλο. Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι, αν πάρετε τηλέφωνο να μας πείτε ή να μην μας πείτε τίποτα, στο 90 11 405 410, ή αν στείλετε ένα μήνυμα γράφοντας ΦΜΗ και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στο 54888, μπαίνετε στην κλήρωση και κερδίζετε αλφα κεφαλαίο. Αλφα κεφαλαίο, εντάξει. Ένα ένα iPhone 4S λευκού χρώματος. Το είχα τοποθετήσει, παιδιά, μέσα σε αυτό το JBL, το οποίο δημιουργεί, μπαίνει μέσα το iPhone και το iPod. Είναι ηχείο, το οποίο βγάζει εξαιρετικό ήχο, σαν φοβερά μπάσα. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό το μηχάνημα, όπως το βλέπετε εδώ, έτσι, κοιτάξτε το, έτσι, συνδέεται ασύρματα με τον υπολογιστή σας και συγκεκριμένα με το iTunes και μπορείτε να ακούσετε μέσω αυτού του συγκλονιστικού ηχείου που σας δίνει εξαιρετικό ήχο όλα τα κομμάτια του υπολογιστή! Έτσι, ασύρματα. Ασύρματα. Έτσι, λοιπόν, JBL, αυτό εδώ, με snooze φοβερό. Πόσο κάνει, σα έχω ρωτήσει και πόσο κάνει. Δώρο το δίνω να πω και πόσο κάνει. Για μένα, να μου πούνε. Θα σου πούνε στα αυτή σου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά τα δύο το πακετάκι έρχεται στα χέρια σας. 90 11 405 410. Θυμή και ενώ το ονοματεπώνυμο στο 54888. iPhone 4S λευκού χρώματος και JBL θεϊκό. Ναι, καλά λέει ο Γιώργος που ξέρει από τσάντα. Από τσάντα. Λέει. Γίνεται και τώρα. Ωραίο. Γεια σας. Γυναίκες. Θα πάω σε διαφημίσεις. Ναι. Μετά. Και όταν γυρίσω τι. Όταν γυρίσουμε, Μαρία μου, θα αποκαλύψουμε σε τι δεν μπορεί να αντισταθεί η Άγγελα Μέρκελ. Και έχουμε και ένα χρειαστούμενο από προηγούμενη εκπομπή. Ποιος γνωστός κύριος της τηλεόρασης έβαλε, παιδιά, στις αποσκευές του κολλητού του φίλου ένα σερβίτσιο και μετά τον κατηγόρησε για κλοπή. Ε! Τέλεια! Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style.
και ισπανικό, ότι όλοι οι πιτσιρικάδες έχουν κάνει τα πάντα. Όλοι κάθονται λέει, και κάθονται και το κάνουν γκάνγκ στάιλ. Το οποίο εντάξει, μ' αρέσει που το κάνουν. Ωραίο είναι. Μ' αρέσει. Ό,τι να είναι. Υπάρχουν και πιο με φτωχά υλικά και περισσότερο και δε, η έμπνευση είναι το θέμα. Φτωχά υλικά, ναι, ναι. Η καρδιά που βάζεις είναι το μεράκι. Έβλεπα χτες το βράδυ μια ελληνική ταινία που δεν την είχα δει ποτέ. Τέλος πάντων. Επέστη. Σε DVD. Όχι. Ποια. Πορνό. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Σε ποιο και παίζανε. Έπαιζε Μάρο Κοντού. Και δεν έχεις δει ταινία με τη Μάρο Κοντού. Αυτή δεν την είχα δει ποτέ. Ασπρόμαυρη. Ναι, του 63. Με το Φούντα. Πριν την Μύτη. Με Μύτη. Μετά. Μετά την Μύτη. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε τώρα λοιπόν στο κουιζάκι μας να δούμε τη φωτογραφία αυτού του παιδιού, του αγοριού του κυρίου ήθελα να πω, που μοιάζει δεν μοιάζει, μας τον βρείτε δεν μας τον βρείτε, δεν μας πειράζει. Σημασία έχει να επικοινωνήσετε, να τηλεφωνήσετε στο 90-11-405-410 ή να στείλετε μήνυμα που μου κενώ όνομα τεπώνυμο στο 54-888. Κάθαρμα λέγανε την ταινία. Α, στο στείλανε. Ναι. Ένας από εσάς θα κερδίσει και θα κερδίσει αυτό το πες τα αντρικά τα εργαλεία. Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, κερδίζει. Τι έχουμε στο κύκλο. Έχω ένα iPhone 4S λευκού χρώματος. Δεν χρειάζονται περιγραφές. Ο κύκλος αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ένα εξαιρετικό μηχάνημα υψηλής τεχνολογίας ήχου. Δηλαδή, βάζετε το iPod σας ή το, iPad, ή το iPhone σας εδώ μέσα και ακούτε ήχο τσίτα. Τέλεια, παιδιά, όλα τα κομμάτια. Όμως θέλω να σας πω ότι αυτό το JBL που το βλέπετε έτσι, είναι ασύρματο και μπορεί να συνδεθεί ασύρματα με τον υπολογιστή σας και να παίξει όλο το iTunes σας από εδώ. Μου δεν το στήριξα καλά. Εντάξει, λοιπόν, αυτό το JBL. Και πολύ σούπερ. Το κρατάει και η Μαρία για τσαντάκια, άμα θέλει. Έτσι, και το iPhone 4S. Σε έναν θα πάνε, αν πάρει τηλέφωνο στο 90-11-405-410 ή Φημή και ενώ το όνομα τεπώνυμό στο 54-888. Ωραία, πάμε. Λοιπόν. Λοιπόν, θέατρο θέλετε. Άκου να δεις τι σούχο. Σούχο σε ένα θέατρο στην Πλάκα που λέγεται Θέατρο του Ήλιου, το οποίο είναι στην οδό Φρυνήχου, με το που μπαίνεις μετά τις... Που είναι η πύλη του Αδριανού δεξιά, έτσι. Και αριστερά. Όχι, κατεβαίνεις, κάτω δεξιά. Στην πύλη αριστερά. Έτσι. Δεξιά, απέναντι την πύλη του Αδριανού. Και μετά αριστερά. Είναι πάνω στο δρόμο. Λοιπόν, στο Θέατρο του Ήλιου παίζει ο Γιάννης Μποσταντζόγλου μαζί με την Δήμητρα την Παπαδήμα. Παίζουν ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, είναι μια μαύρη κωμωδία, το οποίο λέγεται «Μικρά συζυγικά εγκλήματα». Αυτό εμένα κάτι μου λέει. Τώρα δεν θυμάμαι. Δεν υπάρχει. Κάτι μου λέει κάτι αυτό, ναι. «Μικρά συζυγικά εγκλήματα» είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο. Σας δίνω 15 διπλές προσκλήσεις να πάτε να το πάρετε. Έτσι. Μόνο πρέπει να μας στείλετε ένα mail γράφοντας fmlive@star.gr και να γράψετε και το τηλέφωνο σας μέσα για να σας ειδοποιήσουμε, να ξέρουμε ποιος είσαστε τέλος πάντων, έτσι. Να πούμε και στα παιδιά μικρά συζυγικά εγκλήματα στο Θέατρο του Ήλιου, στην Οδό Φρυνήχου, στην Πλάκα. Έτσι. Πάμε, Ιωάννα μου, να μας πει. Αχ, ταξίδι στο παρελθόν. Σαν σήμερα. Μας το προσφέρει δωρεάν η Χριστιανά Βαξεβάνη. Τι έγινε σαν σήμερα από το 2002 μέχρι το 2011, τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκέμβρη. Οκτώβρη, καλέ. Ναι. Συγγνώμη. Δεκέμβρη. Έχουμε Χριστούγεννα. Το 2002, παιδιά μου, η Δέσποινα Βανδύ έκανε εγγενεία σε ένα. Μάλλον έγινε νονά σε ένα καράβι. Και η προσπάθειά τη σπάθηκε σαμπάνια. Ναι, είχαμε ένα περιστατικό, θα το θυμηθείτε. Το 2003 θα θυμηθούμε τον αξέχαστο έρωτα του Απόστολου Γκλέτσου. Με ποια Γιάννη μου, να δώνει διαβασμένο. Λίτσα Γιαγκούση. Με τη Λίτσα Γιαγκούση. Ελά, Χριστέ μου, κερδίζω. Κερδίζει. Το 2004, ποιο πέδαρο πήγε στο Μέγαρο. Να δω. Μπράβο, Φώτη. Ο Σάκης, να τραγουδήσει. Γιατί... Ναι, βεβαίως. Επίσης, το 4 η Καλομήρα. Το Αλόνσο Φαντέλα Πατρί. Το 2004 η Καλομήρα επίσης έπαιξε στη Λάμψη και θα δούμε το ρότα το Τζένιφερ. Η Τζένιφερ. Που στα καλά καθούμε να λέγεται θα σας πω και ένα τραγούδι. Το 2005 ο Αντώνης Ρέμος για πολλωστή φορά χώρισε με τη ζέτα του. Και η μαμά του Αντώνη βγήκε να πει τι, πώς και γιατί. Και άλλα πολλά παιδιά μου. Α, και μια Στέλλα Μπιζαντάκου μπόνους, η οποία αυτό. Δεν θα πήγαινε ποτέ να τραγουδήσει. Ούτε στο Λυκαβητό, ούτε στο Μέγαρο Μουσικής. Γιατί, Στέλλα, γιατί. Τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτώβρη παρατηρείται διαχρονικά μεγάλη κινητικότητα στην εγχώρια showbiz. Ας ρηχτούμε λοιπόν μαζί στο κυνήγι των αναμνήσεων.
Το 2002 ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε το ευρώ. Και για να μην μπερδευόμαστε, ο δικός μας άνθρωπος, ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος, μας εξηγεί πόσα πολλά μπορούμε να αγοράσουμε με λίγα ευρώ. Ένα κουρασάν, ένα πακέτο μακαρόνια και η τσίχλα σου. Όλα αυτά με 80 λεπτά. Τώρα με 80 λεπτά ούτε τις τσίχλες δεν παίρνεις. Νονά έγινε η Δέσποινα Βανδύ σε πλοίο. Σύμφωνα με το τελετουργικό, η Δέσποινα έπρεπε να σπάσει ένα μπουκάλι σαμπάνια στο καινούριο σκαρί. Όμως το μπουκάλι δεν συνεργαζόταν. Το 2003 ο Απόστολος Γκλέτσος και η Λίτσα Γιαγκούση δεν μπορούσαν να κρύψουν τον τώρα πια ξεχασμένο τους έρωτα. Το 2004, στις 11 Οκτώβρη, ένα άβατο καταπατάται. Ο Πέδαρος πάει στο Μέγαρο. Στο πλαίσιο της τότε στενής συνεργασίας του με την Άννα Μούσχουρη, ο Σάκης Ρουβάς εμφανίστηκε στο Μέγαρο Μουσικής. Μαζί του και η Λενού, η Μούσχουρη Τζούνιο. Και σήμερα μου είπε ότι θα γνωρίσει τον πατέρα μου. Είσαστε πιο older, μεγαλύτερο από το φωτογραφείο. Το αβάσταχτο κενό που άφησε η Σελήνη όταν έφυγε από τη Λάμψη για να βρει το χώχο, ήρθε να καλύψει η Καλομήρα. Η εμφάνιση αυτή βούρκλισε τους εκπροσώπους της Showbiz που απαιτούσαν εξειδίκευση στο χώρο και δεν ανέχονταν τραγουδίστρια σε σύρια. Στις 14 του Οκτώβρη σβήνει η φωνή ενός αιώνιου ροκά. Χίπη στα 70s, Bon Viver στα 80s και λατρεμένος showman και ηθοποιός στα 90s, ο Βλάσης Μπονάτσος ήταν ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε πολύ και από πολλούς. Το 2005 χωρίζουν για ακόμα μία φορά η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Αντώνης Ρέμος. Αυτή τη φορά όμως η μαμά του Αντώνη σπάει τη σιωπή της. Αντιμετωπίζανε πρόβλημα στη σχέση τους όλο αυτό τον καιρό? Όχι, αγάπη μου, εγώ δεν είδα τίποτε. Τίποτε δεν είδα. Ήταν πολύ ευτυχισμένη. Τώρα τι έγινε, δεν ξέρω. Εσείς πιστεύετε ότι είναι μια παρεξήγηση και ότι σύντομα θα είναι και πάλι μαζί? Ίσως να είναι κάτι τέτοιο. Το 2006, ο υποψήφιος Απόστολος Γκλέτσος είναι καλεσμένος στην Ελένη Μενεγάκη και προσπαθεί μάταια να κάνει τον προεκλογικό του αγώνα. Χάρηκα πολύ. Καταρχήν που σε βλέπω, που είσαι τόσο όμορφη και για τα καινούργια νέα που έμαθα για σένα. Τι είμαστε? Ότι είσαι συντρόφισσα. Τι συντρόφισσα? Α, καλά. Τι παιδιά, τι λέει, πού θα πάμε? Το 2007 το Μέγαρο Μουσικής πρέπει να ξεχάσει τις ένδοξες στιγμές που έζησε με το Σάκη και να βάλει λουκέτο, αφού η Στέλλα Μπεζαντάκου αρνείται να τραγουδήσει σε αυτόν τον κατώτερό της χώρο. Όχι, δεν θα ήθελα να τραγουδήσω ούτε στο Λυκοβιτό ούτε στο Μέγαρο Μουσικής. Έλα, 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 έλα δυνατά, είσαι όλα τα λεπτά. Στις 11 του Οκτώβρη ο Πρωτάρης τσάκισε τη Σαραντάρα. Ανήμερα της πρεμιέρας η Βάνα Μπάρμπα παθαίνει κάταγμα στο πόδι και μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Το 2008 πέφτει η αυλαία στην εβδομάδα μόδας και μαζί της πέφτει και πολύς άλλος κόσμος. Το 2009, η 12η του Οκτώβρη, θα πρέπει να θεσπιστεί Παγκόσμια Μέρα Χωρίς Μακιγιάζ, αφού πρώτα η Ελένη και μετά η Τατιάνα εμφανίστηκαν άβαφες. Wow! Την ίδια μέρα η Δέσποινα Μυραράκη μίλησε για την περιπέτεια που είχε με το γιο της στο Πακιστάν και αποκάλυψε πως σώθηκαν χάρη στην ισχυρή της προσωπικότητα. Αν μία γυναίκα στην Ελλάδα, μία, μπορεί να σταθεί στη χώρα του Πακιστάν για 24 ώρες, εγώ υποκλίνομαι μπροστά της και της δώσω την επιχείρησή μου. Την επόμενη μέρα, ο νέος όμορφος κόσμος το πρωί έκανε πρεμιέρα και η αμηχανία έρεε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήρθατε στον όμορφο κόσμο το πρωί. Το 2010, στις 8 του Οκτώβρη, η πρώτη δοκιμασία του MasterChef ήταν ο καθαρισμός 400 κιλών κρεμμυδιών. Και το δάκρυ έτρεχε κορόμιλο. Έμα, δάκρυα και υδρότας, σε ό,τι την ίδια μέρα, μετά από πολύχρονη απουσία, η Μέρης Κόρδου επέστρεψε στο τραγούδι με δηλώσεις φωτιά. Είδα κάποια παιδιά, είδα ότι προσπαθούν να ξεσηκώσουν τα δικά μας πρότυπα. Δηλαδή στηρίζονται πάνω στη δική μου εικόνα. Έτσι, μία είναι η απόλυτα ξανθιά Ριαλιτατζού. Δύο μέρες μετά, σε κλειστό κύκλο στο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου στο Λαγονίσι, έγινε ο γάμος της Βίκης Καγιά και του Νίκου Κρυθαριώτη. Το 2011, στις 8 του Οκτώβρη, αν και συνόδευε ξανθιά μοιραία ύπαρξη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε νταλικά βαρύ και τον εξέφρασε με ένα λεβέντικο ζεϊμπέκικο. Την επόμενη μέρα, λίγο πριν αρχίσουν να κονταροχτυπιούνται οι εκπομπές τους, συναντήθηκαν για πρώτη φορά το ζεύγος Σκορδά Λιάγκα με τον Χρήστο Φερεντίνο. Το κλίμα μεταξύ τους φαινόταν φιλικό. Ήταν όμως...
Έτσι ταιριάζουμε εμείς. Δύο μέρες μετά, με τον αγαπημένο της Βαγγέλη Μητρογιάννη, παντρεύτηκε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και παρέδωσε μαθήματα στυλ και κομψότητας. Μπράβο, ωραία ήταν. Αυτό το φόρεμα το τελευταίο. Εξαιρετικό. Το... Εξαιρετικό. Στεζόμ. Τελειώνω, παιδιά, εξαιρετικό. Και να πω που με ρωτάνε ότι το δικό μου φόρεμα είναι Diane von Fürstenberg. Von Fürstenberg. Μα τι, δεν θα έβαζα κάτι φόν τέτοιες μέρες. Βέβαια. Είσαι με τα καλά σου. Άντε και στα δικά σου, μαράκι, μάτι, με το καλό. Να σου δούμε και σένα με ένα άσπρο ωραίο φόρεμα. Και εμείς παρανυφάκια. Όχι, είμαστε μεγάλα. Είχα την αίσθηση. Εσύ. Έλεγε, σιγά, εσύ. Όχι, ο Άννα. Είμαστε κακία, Παναγία μου, λοιπόν. Τώρα που να λέμε την αλήθεια. Τώρα που μιλάμε, Μαρία μου, δεν για φιλίες. Δεν είπαμε, είπα ότι είσαι πιο μεγάλος από την Ιωάννα. Δεν είπα ότι είσαι πολύ μεγάλο. Πόσο, κάτι μήνες. Μάθωσα... Τέλος πάντων. Τώρα που μιλάμε για φιλίες, Μαρία μου, και είσαι εντός θέματος, υπάρχουν κάτι άνθρωποι που δεν είναι φίλοι, παιδί μου. Είναι φίδια φαρμακερά που με το παραμικρό βρίσκουν την ευκαιρία να ρίξουν το φαρμάκι τους. Ένα θα σας πω, παιδιά μου. Υπάρχει ένας κύριος της τηλεόρασης, ο οποίος τι έκανε, λέτε. Τι. Αφού έβαλε στη βαλίτσα ενός άλλου φίλου του σερβίτσιο. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ολόκληρο. Λάκα και μαχαιροπύρουνα παιδιά μέσα στη βαλίτσα. Πιανού ήταν. Έκλεισε. Ορίστε. Πιανού ήταν το σερβίτσιο. Όχι, το ξενοδοχείο, παιδί μου, ήταν το σερβίτσιο, ναι. Ότι πήρε ένα σερβίτσιο και το έβαλε, εντάξει. Το έβαλε και μέσα. Και μετά ειδοποίησε τη ρεσεψιόν τη βαλίτσα του έχει. Ναι, Μαρία μου, είναι πλάκα. Δυνατόν. Πλάκα, λες, γίνονται τέτοιες πλάκες, Μαρία, στις μέρες μας. Τα γαϊδούρια. Για πες, Αυλονίτη μου, είμαστε. Τέλεια έχω διαβάσει, τέλεια. Έχετε διαβάσει καλά. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Με κοροϊδεύατε τόση ώρα, Εμείς, γιατί. Λοιπόν, ποιος γνωστός κύριος της τηλεόρασης έβαλε επίτηδες στις αποσκευές του φίλου του ένα σερβίτσιο και μετά τον κατηγόρησε για κλοπή. Ότι! Τέλεια! Ότι μου, ότι μου πρόσεχε. Τέλεια, τέλεια! Μας δεν είδα καλά, εγώ κέρδισα. Έλα. Αμέσως, έλα ότι εσύ, Αλφα. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είναι αυτός ο κύριος της τηλεόρασης που ξέρεις ότι με τον Λιάγκα είναι, ξέρεις τώρα, αυτοκόλλητη. Βήτα. Ο Ηλίας ο Ψινάκης. Η γάμα, ο Θέμης, ο Γιωργαντάς. Γιατί σε βλέπω έτσι αδιάβαστο να πω. Λοιπόν, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δεν έχει μιλήσει τελευταία. Γιατί το Twitter δεν υπάρχει. Τώρα θα έχω ολόκληρη ιστορία στο Twitter και εσύ θα την είχες να αποκλείεται. Δεν κάνω ωραία όταν σπιτάς. Λοιπόν, θα πω φυσικά φυσικά. Το Θέμη Γιωργαντά, το γάμα. Καλά κάνει τώρα, κυρία Τατιάνα, και σου δείχνει τα δόντια της, γιατί έχει έρθει αδιάβαστο σήμερα. Πότε μίλησε πιο Ουγγαρέζος. Όχι ο Ουγγαρέζος, βρε. Ο Ηλίας ο Ψινάκης. Παιδιά, ένα θα σας πω. Αφού είπε τον Ουγγαρέζο και έχασες. Δεν είπα τον Ουγγαρέζο, είπα τον Γιωργαντά. Κυρία, συνεχοποιήστε κάπου αλλού. Κυρία. Ο Ηλίας Ψινάκης. Μάλιστα, στον Ηλία τον Πανταζόπουλο. Άκου πράγματα. Τον είδε. Έχουνε πάει που λέει στη Σουηδία. Και την ώρα που να κάνει το check-out, πηγαίνει και του βάζει μέσα το σερβίτσιο. Πώς το λένε το check-out. Όχι, γιατί και για check-up μπορεί να πήγαινε. Άντε καλή, το check-out. Του βάζει μέσα τα πράγματα. Και αφού τα βάζει. Αυτό το διηγήθηκε ποιος. Δείτε, δεν λέω τίποτα. Έχουν επισκεφτεί μαζί ξενοδοχείο πολυτελεία, σαν και αυτό που λέμε, στη Σουηδία και του έχει κάνει το εξής. Έχει βάλει όλο το σερβίτσιο του πρωινού. Μιλάμε για πολυτελεία. Αυτά τα, μην πω τη μάρκα, αλλά φανταστείτε το πιο ακριβό πορσελάνινο σερβίτσιο που το φανταστείτε. Το έχει ξεπλύνει πρόχειρα στον ηρωχέτη με νερό στο μπάνιο. Και έχει φορτώσει όλο το σερβίτσιο με τα μαχαιροπύρουνα, τα φλιτζάνια και το έχει χώσει ο Ψινάκης στη τσάντα, στη βαλίτσα του Πανταζόπουλου. Δεν έσπασε. Κάνουνε check-out, όχι. Και όπως κάνουνε check-out στη ρεσεψιόν, πηγαίνει ο Ψινάκης και λέει στο ρεσεψιονίστ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι ο κύριος πρέπει να σας έχει κλέψει κάτι. Ζητήστε του να ανοίξει τη βαλίτσα. Και λέει ο ρεσεψιονίστ του Πανταζόπουλου, ανοίγετε παρακαλώ τη βαλίτσα σας. Και ο Πανταζόπουλος μάλιστα. Και όπως το ανοίγει, φεύγουνε πιάτα, μαχαιροπύρουνα, φλιτζάνια, τα σάκια του είχε βάλει μέσα τα πάντα. Γίνεται μπορντό και λέει ο Ψινάκης, σε στόπα. Τα έκανε αυτά. Είναι μέσα στους μύθους. Αστικός μύθος. Όχι, εγώ νομίζω ότι έχει αυτή τη διάθεση. Είναι πειραχτήρι και αυτό είναι ωραίο. Να το έχει πει ο Πανταζόπουλος, το άρα είναι έγκυρο. Λοιπόν, Λουκά μου. Λοιπόν, πάμε. Είναι ένα εξαιρετικό θεματάκι. Το έχει ετοιμάσει η Χριστιανή Μπαξεβάνη. Λοιπόν, το καλοκαίρι. Μπαξεβάνη τα κάνει, εσύ τι κάνει. Τίποτα είναι τελικά. Μόνο βγαίνετε στην τηλεόραση. Ναι, λείψα αρσίλντο. Λοιπόν.
Λοιπόν, και στην Αμερική τι έγινε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έκανε πρεμιέρα το reality της Honey Boo Boo. Τη Honey Boo Boo την έχουμε δείξει εμείς πέρσι στο Toddlers and Tiaras, αυτό το γελίο, το reality με τα κοριτσάκια που πηγαίνουν και ξεφτυλίζονται και τις μητέρες. Θυμάστε μια χοντρούλα που την είχαμε άσχημούλα με κοιλιά και τέτοια που έχει πολύ σκέρτσο. Κοντούλα. Λοιπόν, τέλος πάντων δεν τη θυμάστε. Αυτή ήταν η Honey Boo Boo κατά κόσμο Αλάνα. Λοιπόν, ήταν τόσο δημοφιλής στο Toddlers and Tiaras που την κάνανε reality. Η Honey Boo Boo ήταν, ήταν κοριτσάκι που έπαιζε. Ήταν κοριτσάκι με τη μητέρα της. Και λίγο μεγάλωσε τώρα. 6 χρονών. Πέρσι ήταν το reality. Και τώρα τι κάνει το Honey Boo Boo. Λοιπόν, ήταν τόσο καλή στο... Και τη εκπομπή. Θα με αφήσετε να εξηγήσω. Λένε, λοιπόν, ήταν πολύ καλή στο Toddlers and Tiaras, πολύ δημοφιλής. Έρχεται το κανάλι της, δίνει reality μόνη της με την οικογένειά της. Και έτσι έχουμε το reality αυτό, το οποίο κάνει τρελή πρεμιέρα, μαζεύει 2,2 εκατομμύρια τηλεθεατές με το που έσκασε. Και έχουμε τη μαμά, η οποία είναι μια χοντρή... χοντρή. Είναι μια υπέρβαρη κοπέλα με 4 παιδιά από 4 διαφορετικούς πατεράδες. Εντελώς αμερικανικός νότος. Μέσα στο ταπεραμέντο το απίθανο. Έχει, πλησιάζει τα όρια του γραφικού. Άντερες. Είναι white trash. Και η Honey Boo Boo, η Αλάνα η πιτσιρίκα, όπου θα τη συστήσουμε, γιατί μας αποκαλύπτει ότι θέλει να ασχοληθεί με την τηλεόραση για να βγάλει λεφτά. Εκεί αρχίζει και λες, εντάξει, είναι ένα βλαμμένο. Μετά, όταν δεις ότι όλο αυτό το ζει, έχει πλάκα, ουσιαστικά παίζει με τα όρια του τι είναι αποδεκτό και τι όχι, και τι είναι ωραίο και τι όχι, και σιγά σιγά την αγαπάς. Εγώ ξεκίνησα το βίντεο βλέποντας και λέω την Καραγκιόζα, και μετά. Ήθελα να τις πιάσω στα μάγουλα μου την... Λοιπόν, οπότε, παιδιά, Honey Boo Boo, Αλάνα, μάθετε. Μη Honey Boo Boo, τσά! Το FUMU Live με τη Μίκη Περηφάνια σας παρουσιάζει τη νέα αμερικανική τρέλα. Τη Honey Boo Boo. Και αφού στην Αμερική ασχολούνται όλοι μαζί της μέχρι και το South Park, ας τη γνωρίσουμε κι εμείς. Η εξάχρονη Αλάνα εμφανίστηκε στο reality παιδικών καλλιστείων Toddlers and Tiaras και ξετρέλανε τους πάντες με το σκέρτσο της. Την ειλικρίνειά της. I like to win because I want to win money. A dollar makes me holla, honey boo boo. Την υπερκινητικότητά της χάρη στο special χυμό που της φτιάχνει με τα χεράκια της η Μανούλα. My special juice is gonna help me walk. Αλλά και τα σωματικά της προσόντα. Η Αλάνα Honey Boo Boo ξετρέλανε τους πάντες και κατά πως συνηθίζεται στην αγαπημένη Αμέρικα, η πρόταση για οικογενειακό reality έγινε. Το πρώτο επεισόδιο Here Comes Honey Boo Boo προβλήθηκε στις 8 Αυγούστου και καθήλωσε 2,2 εκατομμύρια τηλεθεατές στις οθόνες τους. Την επόμενη μέρα, οι μισοί χαρακτήριζαν το reality ως το πιο εξωφρενικό θέαμα που έχουν δει, ενώ οι υπόλοιποι εξυμνούσαν την πιο αυθεντική και αστεία οικογένεια. Οι υπεύθυνοι του καναλιού έκαναν λόγο για το καινούριο φαινόμενο της pop κουλτούρας, όμως λίγο αργότερα αναγκάστηκαν να δώσουν λόγο για την υπερβολικά χαμηλή αμοιβή της οικογένειας. Ενώ συνήθως οι reality οικογένειες κέρδιζαν περίπου 25 με 40 χιλιάδες δολάρια το επεισόδιο, στη Honey Boo Boo έδιναν 5 με 7 χιλιάδες. Μετά τη μαζική κατακραυγή για εκμετάλλευση της φτωχής οικογένειας από τον Νότο, η αμοιβή ανέβηκε στα 15 με 20 χιλιάδες δολάρια. Αρχηγός της θεότρελης οικογένειας από την Τζόρτζια είναι η 32χρονη Τζουν, η οποία έχει 4 κόρες από 4 διαφορετικούς άντρες, παρακαλώ. Ο μπαμπάς της Honey Boo Boo ζει μαζί τους, αλλά δεν φαίνεται να πολύ αντέχει. Η πληθωρική Τζουν είναι η βασίλισσα των κουπονιών της Τζόρτζια, αφού ψωνίζει μονίμως με εκπτωτικά κουπόνια και δεν θα μπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει υπόδειγμα σιλικότητας και κομψότητας. Μάμο! Έχει όμως αναπτύξει θεωρίες. My mother has told me in the past that if you fart 12 to 15 times a day, you can lose a lot of weight. Η Τζουν πιστεύει πως η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά, γι' αυτό και λούζεται κάθε μέρα στο μυροχύτη της κουζίνας. Αφού, όπως λέει, το τελευταίο νερό που φεύγει από το κεφάλι της είναι καθαρό. Επίσης, όταν κάθονται όλοι μαζί σαν οικογένεια για να απολαύσουν το junk food και η μεγάλη κόρη τρώει από το πάτωμα γαριδάκια, γίνεται έξαλλη. Pumpkin! Σαγνίσι οι νότιοι διασκεδάζουν με το δικό τους τρόπο, ψαρεύοντας γουρουνοπόδαρα με το στόμα. Πάνε,
κάνοντας βουτιές στη λάσπη. I like skin bum, cause I like skin dumb like pink. Πίνοντας με μπιμπερό και χορεύοντας. Φυσικά, ο πρωταρχικός οικογενειακός στόχος είναι να προετοιμαστεί και να εκπαιδευτεί η Χάνι Μπουμπού για να κερδίσει τα καλλιστεία. Και στο τελευταίο επεισόδιο κατάφερε να κερδίσει το μεγάλο βραβείο του κοινού. Με την αξία της, για την τηλεθέαση, ποιος ξέρει, σημασία έχει ότι το χάρηκε και ότι έχει αναπτύξει μια πολύ ωραία θεωρία για την ομορφιά. You're pretty, I'm pretty, you're pretty, I'm pretty, you're pretty, I'm pretty. We're all pretty. Όσο και αν στην αρχή μοιάζουν με φρικιά, αυτοί οι περίεργοι τύποι φαίνονται πως είναι αυθεντικοί και πραγματικά το διασκεδάζουν. Αν αυτό είναι αλήθεια, ότι το διασκεδάζουν, ναι. Μάλιστα ανανεώθηκε, παιδιά, ανανεώθηκε. Αν δεν το διασκεδάζαν το παιδάκι, δεν θα ήταν τόσο χαριτωμένο και να γίνει τόσο αγαπητό. Δηλαδή, ένα παιδάκι που θα ζούσε σε ένα περιβάλλον που θα νιώθε κάπως, δεν θα γινόταν το αγαπημένο του κοινό. Έχει τρομερή αυτοποίθηση, είναι γλυκό, είναι θες αυτό που λες. Βέβαια, τώρα το καλό να είναι ότι ανανεώθηκε το σύριαλ και το κακό είναι ότι η Χάνι Μπούμπου δέχεται απειλές για τη ζωή της. Αλήθεια. Oh, γιατί. Εντάξει, αυτά άλλο μπορεί να πούμε. Εντάξει, μπορεί να είναι υπερβολές και μάρκετινγκ. Αμερική βέβαια είναι. Αλλά είναι Αμερική. Λοιπόν, πολύ μου άρεσε. Θα ήθελα να το εδώ στην Ορφάνια που δεν υπάρχει τίποτα. Μια Χάνι Μπούμπου να μας δείχνανε. Άμπος, ναι. Παιδιά, λοιπόν, να σας επαναφέρω στη σκληρή ελληνική πραγματικότητα. Παίζω. Πολύ λυπάμαι. Παίζεις, Μαρία μου, παίζεις. Τι να παίζω, βαριέμαι. Βρείτε μου ένα παίκτη. Όχι. Λοιπόν, τώρα θα δει. Η επόμενη ερώτηση μυρίζει Ελλάδα. Διότι, παιδιά, εμείς ως λαός είμαστε χαρισματικός, ιδιαίτερος, καινοτόμος, ρηξικέλευτος. Έχουμε, ρε παιδί μου, πάρα πολλά προσόντα, παρόλο που μας κατηγορούν. Ούτε λοιπόν σε εμάς δεν κατάφερε να αντισταθεί η αγαπημένη Άγγελα Μέρκελ. Διότι ήρθε στην Ελλάδα και δεν μας αντιστάθηκε καθόλου. Το θέμα όμως είναι ότι σε τι δεν αντιστάθηκε η αγαπημένη κατά τα άλλα Άγγελα Μέρκελ. Θα το δούμε. Μας δόθηκε. Εμείς θα τη δώσουμε. Έχετε διαβάσει καλά. Τέλεια! Σε τι λοιπόν δεν μπορεί να αντισταθεί η Άγγελα Μέρκελ? Αυτό ήταν όλο. Το έχω πει κι εγώ κι άλλες. Sorry κιόλας. Αλλά πριν να κάνεις ένα προλογονά. Παιδιά, είναι κουραστικό δηλαδή. Μαρία μου, έχεις τρεις εναλλακτικές. Α. Στην ελληνική κουζίνα και συγκεκριμένα στο πιτόγυρο. Β. Στον Αντώνη Σαμαρά ή στο σπίτι μου, σπιτάκι μου, της Νάνας Μούσχουρη. Το ξέρεις, ε? Σπίτι μου, σπιτάκι μου, μπράβο. Για πες το λίγο, όχι, ο Γιάννης. Σπίτι μου, σπιτάκι μου και φτώχο καλυβάκι μου. Από άλλη νότα ξεκινάει, αλλού καταλήγει. Με κοροϊδεύεις, Μαρία. Γιατί θα της παίζει τις οκτάβες στα χέρια. Όποιος έχει πολλές οκτάβες. Για λέγε. Έλα, μην μου καθυστερείς, σε παρακαλώ πολύ. Μου στέλνει ο Σταματόπουλος και λέει, νομίζω μου στέλνει την απάντηση και μου στέλνει, δεν ξέρω. Μπράβο, Παύλο. Λοιπόν, εγώ ξέρω όμως. Για πες που το ξέρω. Το άκουσα στο ραδιόφωνο. Έφαγε, λέει, πιτόγυρο στο αεροπλάνο. Τουρουρουρουν, τουρ. Άλλο θα φάω. Ναι. Από πού το πήρε τον πιτόγυρο? Έλα, πες. Τι στο αφηγείο προσωπικό σου, σεφ. Δηλαδή, είπε πήγαινε στον παρακτάρι και φέρουν πιτόγυρο. Εγώ ξέρω επίσης ότι στη Γερμανία το αγαπημένο του εστιατόριο είναι ελληνικό. Ναι, εντάξει, αλλά τρώει και φταίδες εκεί, δεν τρώει πιτόγυρους. Γιατί, μόνο οι Τούρκοι κάνουν πιτόγυρο στη Γερμανία. Όχι, ρε παιδί μου, δεν λέω εγώ αυτό. Τότε που δεν, τι θες να πεις. Θέλω να πω ότι πώς είναι δυνατόν να τις φέρανε catering, ας πούμε, πιτόγυρο. Άμα είσαι Μέρκελ, όλα στα φέρουν. Ποιος το έπεσε ένα. Κοίταξε να δεις. Crisis management έχεις κάνει ποτέ. Crisis management έχεις κάνει ποτέ. Έτσι όταν χάνεις και είσαι κάτω, τελευταίος loser. Να μπορείς να έχεις μια αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Έχω κάνει, ναι. Λοιπόν, θα σας επαναφέρω στην πραγματικότητα, διότι το θέμα, όπως πολύ σωστά είπες, Μαρία μου, απασχόλησε όλη την πρωινή ζώνη. Δηλαδή και ο Γιώργος Παπαδάκης είχε πληροφορίες επί του θέματος, διότι πήγε στο Προεδρικό Μέγαρο και από κοντά τι έτρωγε η Άγγελα Μέρκελ. Α, τα άμαθα κι αυτά, είδες, εγώ ξυπνάω πρωί με τα παιδιά μου. Είδες, αλλά το κυριότερο το είπε ο αγαπημένος μας Θέμης Μάλης. Για δείτε. Ο κόσμος που περνάει μου ζήτησε να δω το μαγουλάκι σου, αν έχει αφήσει κανένα σημάδι, κυρία Μέρκελ. Α, όχι, εγώ τη φίλης. Όχι, τέμι, σκουπίστηκα μετά. Μια χαρά σε βρίσκω. Έχω κάνει απολύμανση. Για τον δείπνο λέγανε, σε παρακολουθούσαν από χθες.
Ελαφρά. Ελαφριά, ελαφριά, μάλιστα. Εν τω μεταξύ λέει, ελάτε να πάτε ένα καναπεδάκι και αυτή έφαγε ένα καναπέ. Γι' αυτό. Μπορεί ο Γιώργος Παπαδάκης να υποστηρίζει ότι η Άγγελα Μέρκελ τρώει τον άμπακο. Στη μεσημεριανή μελέτη όμως υποστήριζαν ότι τους τελευταίους μήνες κάνει δίαιτα. Θα σας θυμίσω την πρώτη εμφάνιση που είχε κάνει με τον νέο Γάλλο πρόεδρο, τον κύριο Ολάντ, που ήταν αρκετά κιλά παραπάνω την άνοιξη. Οπότε μέσα στο καλοκαίρι, να τη κοιτάξτε εδώ, συλφής. Σε ένα πράγμα όμως δεν μπορεί να αντισταθεί. Ενώ λοιπόν στην αρχή αρνήθηκε πάρα πολύ ευγενικά, τελικά δεν θέλησε να προσβάλλει τον σεφ του Μεγάρου Μαξίμου και δοκίμασε μόλις ένα καναπεδάκι με ροκφόρ, όπως λένε οι συνάδελφοι από το πρώτο θέμα. Και το εντυπωσιακό είναι ότι διαβάζουμε και στην εφημερίδα Τα Νέα ότι πριν έρθει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της πτήσης της μέσα στο αεροπλάνο, επειδή όπως έχει δηλώσει και η ίδια είναι λάτρης της ελληνικής κουζίνας, έφαγε ελληνικότατο γύρο. Δηλαδή, τώρα θα ξεκατηνιαστώ εγώ. Βοθρονιάστηκε μέσα στο αεροπλάνο και έφαγε τον αγλέωρα και γύρους και τζατζίκια και πίτες και φέρε και πιάσε και μια χωριάτικη και μου λέει και του λέω και μετά να τη χτυπάμε στην πλατούλα να ρευτεί. Και μόλις ήρθε εδώ, το έπαιξε σον σον. Γλυτοδίαιτη το έπαιξε, δεν έφαγε τίποτα. Σουβλάκι με πίτα, 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 τζατζίκι, πατάτα, κρεμμύδι, ντομάτα, τζατζίκι, πατάτα, κρεμμύδι, ντομάτα, τζατζίκι, πατάτα, κρεμμύδι, ντομάτα, τζατζίκι, πατάτα, κρεμμύδι, ντομάτα. Όπαλα! Πάντως να σας πω κάτι, ο γύρος για μένα είναι το ωραιότερο πράγμα που μπορεί κανείς να φάει ναι, το όμορφο. Πού στην Ελλάδα! Ναι! Όχι! Για εμένα γρήγορο φαγητό! Αλάδωτη όμως! Όχι, γυρόπιτες, σπανακόπιτες εννοώ. Παιδιά, ο πιτόγυρος είναι το ωραιότερο πράγμα. Και μόλις τον φας δεν θες να... Όχι, θέλω να πάω κι άλλο. Εγώ πριν τον φάω μου αρέσει, αλλά μόλις τον φάω μου έρχεται... Ανάλογα, με είναι καθαρό. Ανάλογα, είσαι καλά. Όχι, γιατί καθαρό, πεντακάθαρο. Τον ωραιότερο γύρο στον κόσμο. Λοιπόν, μελαγχόλησα. Δεν τσακωνόμαστε, είμαστε αγαπημένα. Θέλετε να σας δώσω ένα δώρο. Απλώς χάνει και στεναχωριέται. Άντε, δείτε άλλη μια φορά το παλικάρι. Το είδατε το παλικάρι. Είτε το βρείτε είτε δεν το βρείτε, δεν μας αφορά. Αυτό που μας αφορά είναι να πάρετε ένα τηλέφωνο στο 9011405410, φημί και όνομα τεπώνυμο σας, στο 54888. Κρατάω στο χέρια μου το iPhone 4S, το οποίο θα γίνει δικό σας. Και επειδή σας έχουμε καλό μάθει, θα το δώσουμε μαζί με αυτό το JBL! Λοιπόν, αυτό είναι ουσιαστικά ένα ηχείο με εξαιρετικά μπάσα. Εξαιρετικά, όταν λέμε εξαιρετικά, εξαιρετικά. Φοβερό design, έτσι, μπαίνει παντού και βέβαια εφαρμόζεται το iPhone σας εδώ ή το iPod σας. Και θέλω να σας πω και μία λεπτομέρεια που δεν είναι λεπτομέρεια. Μπορεί να συνδεθεί αυτό το μηχάνημα ασύρματα με τον υπολογιστή σας και να έχετε μέσω Wi-Fi ήχο super μέσα από το iTunes σας του υπολογιστή. Λοιπόν, αυτό το πράγμα κάνει τα πάντα! Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο 9011405410, αφήνει και νότερο με τεπώνυμο στο 54888. Έτσι, και πάμε σε διευθυνήσεις. Τι θα κάνουμε μετά, τα γυρίσουμε, τι έχουμε. Και μετά θα αποκαλύψουμε ποια παρουσιάστρια άρπαξε την ανθοδέσμη, την γαμήλια της καλεσμένης της και είπε κοιτώντας την κάμερα, το πιάσες το μήνυμα, σκάσε τώρα το μονόπετρο. Όπα. Δεν το κατάλαβε.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Παιδιά, τον κύβο του Ρούμπικ ποτέ δεν τον έχω καταφέρει. Όσα χρόνια και περάσουν, έχω ξεκολλήσει τα αυτοκόλλητα και τα έχω βάλει κανονικά. Εγώ ποτέ δεν το έχω προσπαθήσει. Αλήθεια, λες. Όταν είχε πρωτοβγεί ο κύβος του Ρούμπικ. Φίξε δεύτερα. Ιησούς Χριστός, Νίκα. Όταν πρωτοβγήκε, ήμουνα παιδιά. Παλιός δεν είναι, καλέ. Είναι παλιός. Θα σου πω, πρωτοβγήκε ο κύβος του Ρούμπικ και τον έχω στα χέρια μου και προσπαθώ να τον λύσω. Επί 4 ώρες περιμένω να αγοράσω εισιτήριο να δω τον Ουρέγεφ. Και... Τα όλα στο βιογραφικό, στα βάζει για καλά, είναι στο ψυχαναλυτή. Δεν τον έλυσα τον κύριο Βοντρούμπικ. Τον Ουρέγεφ τον είδα. Εντάξει, καταφέραμε. Πάλι καλά, εντάξει. Να πούμε, αυτός είναι ο Μάικ Κότς, είναι 21, είναι πρωτοαθλητής στον κύριο του Ρούμπικ, σπουδάζει μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Όσοι είναι, γιατί και γυμνασμένοι. Είναι 1,75, 73 κιλά. Πηγαίνει γυμναστήριο. 73 κιλά. Ναι, στο Drexel Town Fitness Club. Και τον. Δηλαδή, αν έχετε μία φίλη που είναι single. Στο fitness club. Ναι, να πάνε να τον βρουν τα κορίτσια. Να τον στείλουμε και εκεί. Έχει μια νευρία σε τώρα. Όταν κατέβασε την κάμερα στον καβάλο. Εντυπωσιάστηκα. Θεέ μου, σκόραμε. Πες μας για το δώρο σου τώρα. Είναι υπέροχο σήμερα που το έχω ζηλέψει. Λοιπόν, ακούστε. Λοιπόν, σας έχω iPhone 4S. Ε, λεπτό. Μου. Και σας έχω και αυτό εδώ πέρα το εξτραδάκι. JBL, παιδιά. JBL, δεν είναι JBL. JBL ηχείο, το οποίο έχει εξαιρετικά μπάσα. Έχει εδώ πέρα ένα κουμπί, άκου, που κάνει snooze. Snooze, όταν σε ξυπνάει το πρωί και θέλεις λίγο 5 λεπτά και 5 λεπτά και ακόμα. Έτσι. Και επίσης θέλω να σας πω ότι αυτό το μηχάνημα μπορεί να συνδεθεί ασύρματα με τον υπολογιστή σας και να ακούτε από το iTunes σας, είτε βλέπετε ταινίες, είτε ακούτε μουσική. Δηλαδή, σκέψου τώρα να ακούς ωραίο στερεοφωνικό ήχο και να βλέπεις από το iTunes μια ταινία. Ωραίο, δεν είναι. Ωραίο, λοιπόν, ωραίο, σας το έχω εγώ αυτό εδώ. Έτσι, και αυτό και αυτό. Αν πάρετε τηλέφωνο στο 90 11 405 410 ή στείλετε ένα μήνυμα γράφοντας «Φου μου κενό» το ονοματεπώνυμό σας στο 54888. Ωραία, είμαστε 2-0. Τι κάνουμε? Να το σκεφτός. Καλύτερα, όπαλα. Πάμε σε ένα όπαλα. Έτσι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, ένα θα σας πω. Υπάρχουν κάποιοι τραγουδιστές οι οποίοι, παιδί μου, με το ξεκίνημά τους μπορεί να έκαναν τεράστια επιτυχία. Mm. Για παράδειγμα, λέω τώρα, Γιώργος Σαλαμπάσης. Θυμάστε το «Σ' αγαπάω, μ' ακούς»? Ναι. «Σ' αγαπάω, μ' ακούς». Πού είναι ο Σαλαμπάσης τώρα, τραγουδάει? Και εγώ, Μαρία μου, αυτό αναρωτήθηκα και έκανα το συγκεκριμένο θέμα. Ωραίος. Δηλαδή, πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, με πολύ σπουδαία σουξέ, αλλά που έκαναν ένα hit. Και έναν άλλο μετά... θυμάμαι τότε. Μυτιλινέο ή Μυτιλινέο. Ο Μυτιλινέος έχει κάνει δισκογραφία. Να, ο άλλος που λέγαμε τις προάλλες, ο Χρήστος Αυγερινός, για τα μάτια του κόσμου, έναν άγνωστο φως μου. Μετά, παιδιά, μήτε μάθαμε γι' αυτόν, μήτε τον είδαμε, μήτε τον απαντήσαμε. Έχω λοιπόν μαζέψει 9 τραγουδιστές. 9, για παράδειγμα, Μαρία Ιακώβου με τα μαύρα τα μεσάνυχτα. Εντάξει. Τι έκανε μετά? Ποιο είναι το επόμενο της χειρίου, θυμάσαι? Αυτό θέλω να πω, παιδιά, υπάρχουν τραγουδιστές. Κωστής Χρήστου που λέει και ο Κωστής μας. Κωστής Χρήστου. Κωστής Χρήστου. Ο Λάκης Αλεξάνδρου έχει κάνει μια ενωτικό ρεπερτόριο. Εγώ λοιπόν έχω διαλέξει 9 τραγουδιστές οι οποίοι πραγματικά γνώρισαν, έκαναν ένα πάρα πολύ μεγάλο σουξέ. Αλλά μετά. Μην τους είδατε με τους απαντήσεις. Όπως το ακριβώς το πες, Μαρία μου. Πάμε να το δούμε. Όπα λα μάνα μου! Σ' αγαπάω, μ' ακούς, σ' αγαπάω, μ' ακούς, σ' αγαπάω, σου λέω. Μπορεί η αρχή να είναι το ίμιση του παντός, αλλά στην ελληνική δισκογραφία έχουμε πολλά παραδείγματα καλλιτεχνών που έκαναν το μεγάλο μπαμ και μετά εξαφανίστηκαν. Θέλετε να θυμηθούμε με μερικά? Σ' αγαπάω, μ' ακούς, σ' αγαπάω, μ' ακούς, σ' αγαπάω. Το 1982, ο Γιώργος Σαλαμπάσης ξεσηκώνει το Πανελλήνιο τραγουδώντας το αλυσμόνητο σουξέ «Σ' αγαπάω, μ' ακούς». Η δισκογραφική του εταιρεία δεν προλαβαίνει να κόβει αντίτυπα. Δυστυχώς η συνέχεια για το σπουδαίο λαϊκό τραγουδιστή δεν ήταν ανάλογη της πρώτης μεγάλης του επιτυχίας. Σ' έχουν τρίξει τελευταία οι δουλειές, για μένα βιάζεσαι και κάπου χάνεσαι. Συμβαίνει από όλα αυτά, να το βάλεις στο μυαλό σου αυτό καλά.
2005. Ο Ανδρέας Κωνσταντινίδης ηχογραφεί το πρώτο του κομμάτι, έχοντας στο πλευρό του την άγνωστη μέχρι τότε Τζούλια Αλεξανδράτου. Το τραγούδι κάνει τεράστιο σοξέ και όλοι πιστεύουν ότι ένα νέο αστέρι γεννήθηκε. Το 1996, η Κατερίνα Κρυμιζή κυκλοφορεί το άλμπουμ «Κονσέρτο» για σοκολάτα και τριαντάφυλλα, από όπου ξεχωρίζει το «Στην πίσω τσέπη του Blue Jean». Όλοι μιλούν για μια νέα, πολλά υποσχόμενη καλλιτέχνη. Τα επόμενα της τραγούδια δεν θα γνωρίσουν την ίδια επιτυχία. Για τα μάτια του κόσμου, έναν άγνωστο φως μου, παντρεύεσαι την Κυριακή. Την ίδια περίοδο στα Μπουζούκια γίνεται αλλαλαγμός όταν ακούγεται το «Για τα μάτια του κόσμου» του Χρήστο Βιερινού. Μα όταν πονέσεις και κλάψεις μια μέρα που δεν θα το θέλα ποτέ, ποτέ αυτό, στα χέρια του κόσμου να βάλεις τη βέρα, να μοιραστείτε το καημό. Τα επόμενα σουξέ του δεν είναι το ίδιο δυνατά. Επιστρέφουμε στο pop ρεπερτόριο με τη Βίκη Χαρίτου που ήταν και η πρώτη μούσα του θείου. Το «Νύχτες στη Μύκονο» είναι σχεδόν κλασικό. Θα ακολουθήσει το «Έρωτας πειρατής», ούτε θα κάνει όμως την ίδια αίσθηση. Χρειάζεται και λίγη αναισθησία, ο έρωτας που έχει τόση αξία. Γιατί θα τρελαθούμε από χέρι να το δεις και θα μας πάρει από κάτω ιστορία. Χρειάζεται και λίγη αναισθησία, πολύ σοφά είχε πει ο Μιχάλης Θέμελης σε στίχους της Ιρός Τριγών. Αυτό είναι και το μοναδικό δικό του τραγούδι που θυμόμαστε. Νόμιζα μπορώ να αντέξω, μα κουράγιο που να κλέψω, έγινα σκιά σου όπου πας. Έκανα ένα λάθος μόνο, που δεν βρήκα άλλο τρόπο, για να δω στα αλήθεια μ' αγαπάς. Το 1992 όλοι οι ερωτευμένοι ζητούν από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς να αφιερώσουν το «Νόμιζα» του Ανδρέα Τσουκαλά. Στο βίντεο κλιπ μάλιστα έπαιζε η Έρικα Μπρεζεράκου. Αυτή ίσως είναι και η μόνη πληροφορία που έχουμε συγκρατήσει για αυτόν. Οι εξαιρέσεις του Ρους ήταν το απόλυτο ραδιοφωνικό hit πριν από μερικά χρόνια. Περιμένουμε με αγωνία το επόμενο δισκογραφικό χτύπημα του καλλιτέχνη που θα ξεπεράσει το αρχικό. Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα. Νύχτα κατάλαβα ότι μ' αγαπάς εσύ. Ποιος είπε ότι είναι άσχημα στην κόλαση. Η Μαρία Ιακώβου έκανε πολύ δυνατή νέα είσοδο στα μουσικά πράγματα όταν το 2007 η φωνή της ακουγόταν στους τίτλους της σειράς του Μέκα «Μαύρα Μεσάνυχτα». Ανυπομονούμε να ακούσουμε το νέο της σουξέ. Υπάρχουν πάντως, μπορεί από αυτούς, ας πούμε, που λέγαμε προηγουμένως για μια κοπέλα. Η Κρυμιζή που λέει. Η Κατερίνα Κρυμιζή, βέβαια. Ναι. Μπορεί να είναι στο εξωτερικό. Απλά εμείς δεν έχουμε μάθει τίποτα μετά. Ναι, δηλαδή και κάποιοι, οι πιο πολλοί προσπαθούν να κάνουν κάποια τραγούδια. Φαντάσου τώρα ο Gangnam Style. Ναι. Δεν νομίζω να κάνει τίποτα. Δεν θα είναι. Ότι θα κάνει, αλλά δεν θα κάνει αυτό. Ναι, γιατί... ναι, ρε παιδί μου, μα και οι άνθρωποι αυτοί που είδαμε κάνανε κάτι, ναι, αλλά βέβαια δεν το μάθαμε ποτέ γιατί δεν είχε μάλλον την επιτυχία. Η Λασκέτσα, που... η Ισπανίδα σε αυτό το συγκρότημα που είχε κάνει το. Τι έκανε μετά από αυτό, πολύ δηλαδή. Πάντως η Ιακώβου, ναι, έτσι. Εγώ την ακούω στο. Ναι, η Ιακώβου δεν είναι μέσα στη λίστα. Απλά παιδιά μου δεν έχει κάνει κανένα μεγάλο. Κοίταξε, το μεγάλο σου ξέρει όλα εκείνο ήταν επειδή ήταν και το σύριαλ που ήταν, ναι, πολύ μεγάλο. Ναι, ναι, ναι. Παναγιώτα Βλαντή που είχε πάρει τον τίτλο τότε τη πιο. Κιόλα! Αχ,
τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, δες ένα βίντεο. Μην μου βάλεις δύσκολα, πονάει η κοιλιά μου. Όχι, θα σου βάλω κάτι... Όχι, το χρυσάφι σε συμπαθεί, ξέρουμε ότι... Ναι, κάτι κοντινό, εδώ το βλέπεις κάθε μέρα. Μαρία, πάλι διαμαρτύρεσαι. Διαμαρτύρομαι, διότι μεταξύ σας υπάρχει τσατσιλίκι μέγιστο, αλλά τέλος πάντων, θα πάω στον πρόεδρο. Γρήγορα, γρήγορα, μα είμαι... Πάμε να δούμε ένα βίντεο, λοιπόν, και θα σου πω. Γάμπες στην ελληνική τηλεόραση, Τζορτζέλα, πλάκα πλάες. Ποιο λεπτές από όλες. Και από τις δικές μου. Τώρα πρέπει να προκαλώ εγώ, έλα. Η Τζορτζέλα και εγώ. Έλα παιδί μου εδώ να κάνω ένα κρας τεστ. Με το που έχω χτυπήσει. Κι εγώ έχω χτυπήσει, έλα βάλω χτυπημένο. Λοιπόν, κι εγώ και έχω και μια φινιά εδώ από το σερφ. Ναι, εγώ από τα σκουπίδια, πέταξα τα σκουπίδια και έπεσα. Κοίτα εδώ. Γαμπάρα μου εσύ, κορμάρα. Α, σε ευχαριστώ, αισθάνομαι και νιώθηκα. Ότι. Λοιπόν, θα πάρεις τηλέφωνο την αγαπημένη μας Τζορτζέλα. Γρήγορα μην κινητοποιείς. Και θα της πεις ότι είσαι από την εταιρεία Τζουμπότι, γνωστού ιταλικού οίκου με ρούχα Animal Print. Και επειδή υπάρχουν πολλές γυναίκες στην Ελλάδα που έχουν λίγο παραπάνω κιλά, είναι λίγο τσουποτές, θέλει η εταιρεία να κάνει ένα άνοιγμα στη χώρα μας και εκείνη να είναι το αποκλειστικό μοντέλο. Θα θέλαμε όμως, θα της πεις, για ένα χρόνο να ντύνεστε προκλητικά και να μιλάτε για σεξ και άντρες γενικά στην εκπομπή. Πρέπει να πεις 5 φορές τη φράση, το σλόγκαν δηλαδή, ναι. Πώς θα λέει εκείνη, είμαι Τζουμπότι γιατί είμαι αγριόγατα. Χριστέ μου, θα μας βρίζει. Καλά, εντάξει. Πώς με λένε. Πώς σε λένε. Αλέξανδρο... Αλτανός. Μαρτσέλο. Ναι, γράψτε. Ναι. Γεια σας. Σενιόρα Κόσεβα. Λίδια. Είμαι Μαρτσέλο, λέω με Μαρτσέλο Πιτσέτη. Μαρτσέλο Πιτσέτη, είμαι αντιπρόσωπο εδώ, μια εταιρεία ρούχα, λέγονται τα ρούχα, Τζουμπότι. Και έχω δει εσάς πολλές φορές στην τηλεόραση και μου έχετε κάνει πολύ εντύπωση. Τα Τζουμπότι είναι πολύ ωραία ρούχα, τα οποία έρχονται από Ιταλία και όπως λέει η λέξη Τζουμπότι, είναι για γυναίκες οι οποίες είναι πιο γεμάτες. Με ακούτε? Σας ακούω, βεβαίως. Με προσοχή. Μπράβο. Κυρία Κόσεβα, θέλω να σας προτείνω, αυτά τα ρούχα είναι animal print. Είναι για την γυναίκα που είναι... Αχ, δεν ενδιαφέρομαι να αγοράσω κάτι τέτοιο. Να είστε καλά. Κυρία Κόσεβα, έχετε παρεξηγήσει. Εγώ θέλω εσείς συνεργαστεί με εμάς για καμπάνια Ελλάδα. Να δουλέψετε. Τι εννοείτε δηλαδή, να κάνετε... Να είσαι... Διαφήμιση τα ρούχα, τα Τζουμπότι. Είσαστε τα Τζουμπότι να έχουν αποκλειστική μοντέλο εσάς. Καλά, τόσα μοντέλα έχετε στην Ιταλία. Γιατί το Τζουμπότι. Εδώ θέλουμε μια γυναίκα, Ελληνίδα, διάσημη, ωραία, αφράτη, κεφάτη, σεξι, με ωραίο πόδια, να δείχνει ωραίο το ρούχο που θα δώσουμε. Καταλάβατε και εσείς είστε μια εξαιρετική δημοσιογράφος και μια εξαιρετική γυναίκα που μπορεί να ενθουσιάσει το γυναικείο κοινό και να αγοράσει τα Τζουμπότι. Εσείς το μόνο που πρέπει να κάνετε στην καμπάνια είναι να πείτε «Είμαι Τζουμπότι γιατί είμαι αγριόγατα». Είστε τρελός μάλλον. Κυρία Κόσεβα, θέλω πω εσάς γιατί... Κάποιος μου κάνει πλάκα, δεν είναι δυνατόν. Θα πείτε είμαι Τζουμπότι, Τζουμπότι... Ή τρελός είσαστε ή μεθυσμένος είσαστε, ένα στα δύο. No, σενιωρίτα. Σενιώρα, σενιώρα Κόσεβα, πρέπει ακούσετε εμένα. Θα πείτε είμαι Τζουμπότι, αλλά είμαι και αγριόγατα. Ο χρόνος είναι πολύτιμος για όλους και για εσάς και για μένα. Πάτε παρακάτω στο παρασύνθημα. Έχω και δουλειές. Πολλά λεφτά. Αυτό το παρασύνθημα. Α, πολλά λεφτά. Δηλαδή το ποσό είναι. Το πούμε. Για
Γιατί πολλά λεφτά μπορεί και να θεωρείτε. Ναι, για πείτε μου, τι θεωρείτε πολλά λεφτά. Θα έρθω να δω από κοντά, σα πω προσφορά μου, μιλήσουμε. Γιατί πρέπει να είναι animal print όλα τα ρούχα. Και έχει λεοπάρταλι, καμιλοπάρταλι. Καμίλα. Έχετε τρελαθεί μάλλον. Λοιπόν, πείτε μου λίγο το όνομά σας. Λέγομαι Μαρτσέλο Πιτσέτη. Πιτσέτη. Μένω, ξέρετε, μένω εδώ. Για τη γνωριμία. Κυρία Κόσαβα, μην μου κλείσετε τηλέφωνο. Κυρία Κόσαβα, μισό λεπτό. Θα πείτε, μόνο αυτό που έχετε να πείτε δεν είναι τίποτα. Τα περπατάτε με εκείνο το ωραίο το πόδι που είναι πάρα πολύ χιτό. Καλά, και τα υπάρχουν άλλες Ελληνίδες οι οποίες να είναι και τσουποτές και να έχουν ωραία πόδια. Εσείς είστε η καλύτερη, κυρία Κόσαβα. Ναι, είμαι καλύτερη. Ωραία. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ, κύριε... Κυρία Κόσαβα, ναι. Τίποτα δεν θα πείτε. Είμαι τζουμπότη. Πείτε το τώρα να τα ακούσω λίγο. Είμαι τζουμπότη και είμαι αγριόγκατα. Κοιτάξτε, μου φτιάξατε τη μέρα γιατί είχα μια δύσκολη μέρα σήμερα. Γιατί ήταν δύσκολη. Απέναντι σε έβλεπα μια χαρά καθόσουνα. Τζορτζελάκι! Γεια σου, Τζορτζέλα! Γεια σου, ρε Τζορτζέλα! Άρε, τέρατα! Τέρατα! Τσουπότη. Μα την αρχή. Αγριόγατα. Αγριόγατα, εσύ. Αγριόγατα. Αλλά μετά κάποια στιγμή όταν λέτε πολλά λεφτά και τα φτάσει στη διάσημη για αυτά, λέει τρελό άνθρωπο. Πολλά λεφτά. Λεφτά, τσουπότη. Αν μου τύχει διαφήμιση ποτέ θα τα πάρω για να ζήσουμε όλοι καλά, παιδιά. Καλέ πάρτανε που θα κάνει και τη δύσκολη. Θα ήθελα μετά... να πουλήσει τα τσουπότη και θα πούμε όχι. Τα τσουπότη να δούμε όλοι άσπρη μέρα. Εντάξει, άμα είναι αύριο, θέλω παρακαλώ πάρα πολύ να αλλάξει η διάθεσή σου. Γιατί ήταν δύσκολη μέρα σήμερα. Δεν σε καταλαβαίνω ποτέ. Τι είναι αυτό το πράγμα με σένα. Τίποτα. Φιλάκια. Λοιπόν, φιλιά, γεια σου, Τζορτζέλα, γεια σου, Τζορτζέλα, πρέπει να κλείσουμε. Γεια, καλό βράδυ. Γεια, γεια, γεια. Πες μας μια λοιπόν, γρήγορη, έτσι, 90-11-405-410, φήμη και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας. Ζου. Αχ, αυτό είναι το δικό μου. iPhone 4S. Συν αυτό το JBL, το οποίο κάνει τον ήχο η χάρα. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο, στείλτε μήνυμα και σε λίγο τα λέμε πάλι. Για να δούμε ποιος quest'anno sta cadendo JBL αξεσόρι. Τέλειο, παιδιά. Δικό σου έρχεται, κουκλάρα μου. Καλωρίζει. Να το χαρείς. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τους νικητές του θεάτρου που τους βλέπουμε τώρα. Κατερίνα Πέρου, Βίρνα Κούτλα, Γιώργος Λάτας, Τέλειος Αρσενίου, Μαρία Αγγελοπούλου, Μαρία Κούπριζα, Αφροδίτη Κορμανού, Γρηγόρης Σαμούρκας, Βασιλική Θεοδωροκοπούλου, Ειρήνη Ψυχογιού. Να πάτε να δείτε την κομμωδία. Βασίλειος Κουστάλης, Γιώργος Κολέτας, Χριστίνα Κλουκίνα, Χριστίνα Καποδίστρια, Μαρία Αναστασίου. Θα πάτε να δείτε μικρά φυσικά εγκλήματα στο θέατρο του Ήλιου στην Οδό Φρυνίχου στην Πλάκα. Καλή διασκέδαση να έχετε με τον Γιάννη Μποστατζόγλου, βεβαίως, βεβαίως. Και τη Δήμητρα Παπαδήμα, φυσικά. Λοιπόν. Να είστε καλά, υπέροχο βράδυ, Τετάρτης. Ραντεβού αύριο που είναι Πέμπτη.